Φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast. Το podcast, όπω λέει και το όνομα, είναι ένα podcast για την αυτοκίνηση. Podcast, έτσι νομίζω είναι πλέον ξεκάθαρο. Και εδώ, τώρα αν έχετε δει και άλλα επεισόδια ή αν έχετε ακούσει, όπω ξέρετε, είμαι μαζί με έναν καλεσμένο. Έναν άνθρωπο ο κάθε φορά, σε κάθε επεισόδιο, ε, μοιράζεται μαζί μα ιστορίε γύρω από την αυτοκίνηση. Γιατί πάντα ο άνθρωπο που θα έχω δίπλα μου θα σχετίζεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με το αυτοκίνητο. Συν το γεγονό ότι αυτό ο άνθρωπο, αυτό ο καλεσμένο, κάθε φορά θα έχει να κάνει και ένα μικρό challenge. Με ένα ιστορικό mini Cooper, με αυτό εδώ το mini Cooper, σε ένα sim racing όμω, στην μικρή πίστα στο Nürburgring. Τη μικρή, γιατί προφανώ με ένα τέτοιο δεν μπορεί να μπει στο Nordic Life και να τελειώσει σε μια λογική ώρα. Σήμερα λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίο μπορεί να μα έχει κάνει και χρόνο πίστα. Δεν ξέρω, θα το δούμε μετά. Και αυτό γιατί είναι βεβαίω ένα όχι gamer, αλλά οδηγό αγώνων. Και μάλιστα όχι απλά οδηγό αγώνων, πρωταθλητή Ελλάδο. Δύο φορέ. Φίλε και φίλοι μαζί μου σήμερα, ο, Σοκράτης, ο Λακίδης. Σοκράτη Τσολακίδη. Σοκράτη, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Σα ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Έτσι, είναι, είναι χαρά μα να είσαι σήμερα εδώ μαζί. Χαρά μα να έχουμε έναν οδηγό αγώνων. Γιατί είχαμε ξεκινήσει με δύο φίλου δημοσιογράφου. Πλέον έχουμε πιάσει και μια άλλη πτυχή τη αυτοκίνηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Είτε κάποιοι συμμετέχουν ενεργά στους αγώνε, είτε όχι. Γιατί σε αρέσει να του βλέπει κιόλα. Και όπω είπα, πρωταθλήτη Ελλάδο δύο φορέ. Το 2003, σωστά. Σωστά, και το, και το 2017. Το 3 με Mitsubishi Evo και με. Εδώ 306 Maxi. Ναι. Στην άσφαλτο. Mitsubishi και Subaru στο χώμα. Στο χώμα. Και το 2017 με Skoda Fabia r 5 Σύντομα έχει πάρει και τρία πρωταθλήματα ράλι, ε, Βορειοελάδο. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν ενεργό ακόμη και σήμερα. Και έχει την τρέλα των αγώνων, προφανώ. Και μάλιστα και την έχει και καλά. Δηλαδή είσαι για καλό χέρι, πώ το λένε. Εντάξει. <laughs> Τα πρωταθλήματα Αυτό μιλάνε. Θα το πούνε, <laughs> <εσύ> θα το... <laughs> Αυτό θα το πούνε οι άλλοι. <laughs> Ισχύει. Τώρα, ε, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μα και να μα πει πώ ξεκίνησε αυτή η τρέλα με του αγώνε, Γιατί. Ο Σοκράτη Τολακίδη είναι από μια οικογένεια η οποία έχει βγάλει αθλητέ στην ενόργανη. Ο αδερφό του είναι Ολυμπιονίκη, ο, ο Βασίλη. Εσύ όμω θέλει ένα διαφορετικό εσύ, μονοπάτι, πώ το μηχανοκίνητο. Ε, βασικά οι γονεί μου και η μάνα μου και ο πατέρα μου ε, ήθελαν να τρέξουν σε αγώνε αυτοκινήτου. Παρακολουθούσαν εκεί τα χρόνια, γιατί μένανε στην Ιταλία, όπου ήταν το επίκεντρο του Ράλι Ακρόπολη. Το και πάντα λέγανε ότι θα θέλαμε κάποια στιγμή να δουλέψουμε, να αποκτήσουμε χρήματα για να πάμε να τρέξουμε. Έτσι σιγά σιγά το, 1997 είχα τη χαρά να συμμετάσχω ως συνοδηγός με το Χάρη το Δήμο. Από εκεί ξεκίνησε... Ο Χάρης ο Δήμος ήταν οδηγός. Ο Χάρης ο Δήμος οδηγός. Και εσύ είσαι Και εγώ συνοδηγός. Και μετά από κάποια χρόνια ρόλοι αναστράφηκαν, έτσι. Ακριβώς. Το πρώτο μου χωμάτινο αγώνα ε, ζήτησα από το Χάρη να έρθει να κάτσει δίπλα να με συμβουλέψει για να μπορέσω να, να το δω από την πλευρά του οδηγού. Να περάσει από την άλλη μεριά. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, είπε ναι. ότι οι γονεί θέλανε να τρέξει. Οι συνήθει γονεί λένε: Μην τυχόν πάντα και τρέξει τα θεράλια, έτσι. Μα ε, εγώ είχα <laughs> ειδικά τη μάνα μου, το ήθελε πάρα πολύ. Φοβερό, φοβερό. Πρώτο αυτοκίνητο που έτρεξε, Το πρώτο αυτοκίνητο ήταν ένα Peugeot 205 GTI. Ω οδηγό τότε. Όχι ω οδηγό. Ω οδηγό 1998. Ε, τρέχαμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, κάναμε το κύπελο Βορείο Ελλάδο, το μεγάλο μα αγώνα, το πρωταθληματικό εδώ το Rally ΔΕΘ το οποίο προσμετρούσε και στο κύπελο Βορείο Ελλάδο. Ο μεγάλο μου αγώνα δηλαδή ήταν εδώ, στη, το Rally ΔΕΘ Το death, ναι, δηλαδή. ναι, Ο αγώνα τη πόλη πλέον, ναι, Κάναμε κάποια χρόνια εδώ στη Βόρειο Ελλάδα. Είχε γίνει τότε, νομίζω, ήταν το πρώτο τελευταίο ράλι Χαλκιδική. Είχα πάρει ένα EVO 6. Ενδιάμεσα είχα και ένα Escort Cosworth που mm -hmm. συμμετείχα και εκείνο δεν το χάρηκα πολύ. Είχα διάφορα θέματα, δεν, δηλαδή το κράτησα πολύ λίγο. Είχα κάνει κανένα-δύο αγώνε. Escort Cosworth, έτσι. Escort Cosworth. Έκανα κανένα-δύο αγώνε. Είχε κάποια και προβλήματα και με τάρα. το κυβότιο, Φανταστικό, τρε, φοβερή δύναμη. Δηλαδή εκείνο ε, το διάστημα, α πούμε, όταν το άλλαξα και είχα πάρει το Evo δεν μια καμία σχέση με τη δύναμη, το ένα μάξι με το άλλο. Εντάξει, το Εύω όμω ο δοστροτήρα στο χώμα. Το Εύω ήταν φανταστικό στο χώμα. Και είχαμε κάνει με το χάρι το ράλι Χαλκιδική. Πανευρωπαϊκό τότε. Ναι, ναι. Ευ... Ευρωπαϊκό αγώνα. Ναι. Μεγάλο ε... αγώνα, διήμερο. Αγώνα, διήμερο, το Πόρτο Καρά. Μα, ωραία. ωραία. χρόνια. Ανατριχιάζω <laughs> ακόμη και σήμερα, α που το λέω. Ε... Και από εκεί μετά το 2002 ξεκίνησα να, κάνω πρωτάθλημα Ελλάδος. Είχα πάει στην Κόρινθο, έκανα ένα αγώνα με τον συνοδηγό μου, τον τότε συνοδηγό μου, τον Δημήτρη Κουτρουδίτση, ο οποίο είχε τρομάξει τον πρώτο αγώνα και μου είπε, δεν, εγώ δεν ξανα... Με τι αυτοκίνητο τότε? Με φτάρι. Μόλις είχα αγοράσει, έβω 7 καινούριο. Μου είπε, εγώ δεν πρόκειται να ξαναμπώ μέσα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. <συσχελίως> ασφαλτός. Χώμα. Χώμα. Ράλι Κορίνθου. Οπότε σταμάτησα εκεί τη χρονιά. Ξανασυνέχισα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα του υπόλοιπου αγώνε ασφάλτινου. Το 2003 είπα τέλο. Θα πάω να τρέξω. Πήρα συνοδηγό τότε ένα ξάδερφό μου, ο Φώτης το Λιθοξόπουλο. Συμμετείχα στον πύργο. Ήταν ο πρώτο αγώνα που έχω κερδίσει πρωταθυματικό. Ήταν το Ολυμπιακό Ράλι. Δεν βλέπουμε φωτογραφίε από το φετινό Ράλι βέβαια. Ναι, Την ναι. ιστορία <laughs> την πιο πρόσφατη. Ναι, ναι. Ό,τι πιο φρέσκο είναι αυτό. Ε, πήγαμε στον πύργο, κερδίσαμε εκεί τον αγώνα. Ε, μετά δεν ήθελε να συνεχίσει και εκείνο. Οπότε πήρα έναν άλλο ξάδερφο, <laughs> το Σοκράτη τον Παυλίδη, ο οποίο με εκείνον συνεχίσαμε. Κουμπόσατε. Κουμπόσαν πάρα πολύ καλά. Ε, ο Σοκράτη εκεί τη χρονιά, δυστυχώ γιατί δεν είχε κάνει τον πρώτο αγώνα, ε, Δυστυχώ γιατί ήταν πάρα πολύ καλό ο συνοδηγό. Είχαμε γίνει ένα κομμάτι, πολύ δυνατό δίδυμο, το οποίο πήραμε και το πρωτάθλημα Ελλάδος το 2003. Πρώτη επαφή δηλαδή είχαμε κερδίσει πρωτάθλημα. Βασικό. Και με διαφορετικά αυτοκίνητα, γιατί όπω λένε, μέχρι να μάθει το αμάξι, δεν πρέπει να το αλλάξει, να τεθεί. Και εσύ παρόλα αυτά μπήκε με διαφορετικά αυτοκίνητα και πήρε πρωτάθλημα. Και πήρα πρωτάθλημα. Οδηγώντα δηλαδή διαφορετικό σε κάθε φορά. Βεβαίω. Είχα κερδίσει το ράλι ΔΕΘ, είχα κερδίσει το ράλι Κένταβρο. Δεν είναι ότι κέρδισα ένα πρωτάθλημα. Κέρδισα σε όλε τι επιφάνειε σχεδόν, όχι σχεδόν, όλου του αγώνε. Δεν είχα χάσει σε κανέναν αγώνα. Mm σημαντικό. ήταν, ήτανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Το 4 μετά συμμετείχαμε με ένα σουμπαρού. Τρέχαμε με τα χρώματα του Πάου κάποια στιγμή με το Ιμπρέζα. Πριν, φτάσουμε σε αυτό, είπε σουμπαρού. Γιατί είχε τρέξει με Εύω και 6 και 7 και μετά σουμπαρού. Και, 8. και Εύω και 8. 8. Ε, και φτάσαμε μετά και, και σουμπαρού. Οπότε τώρα θα σου κάνω τη μεγάλη ερώτηση τη ημέρα. Εύω ή Ιμπρέζα. Εύω ή Ιμπρέζα. Εγώ, εγώ, επειδή τα μηθερώ, θεωρώ και τα δύο πολύ... πάρα πολύ καλά αυτοκίνητα ε, Ούτε θα είναι η απάντηση Εγώ θα πω αυτό που ένιωθα εγώ ω οδηγό. Από τη δικιά σου τη μεριά Το Mitsubishi είναι σαν μοτέρ Είναι πιο δυνατό αυτοκίνητο ε, Το Subaru είναι πιο φιλικό Για έναν οδηγό που φοβάται την ταχύτητα Το feeling ειδικά στο χώμα Το Subaru σε... δεν σου το δείχνει Την ταχύτητα δεν τη δείχνει Είναι το πιο οικείο δηλαδή μιτσουμπίς, προς μιτσουμπίς, τον μιτσουμπίς, δηλαδή, μιτσουμπίς, προς το Mitsubishi όμως για έναν οδηγό που δεν, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει αυτή, θα κινηθεί πιο γρήγορα. Για έναν οδηγό όμως που ε, το, 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 τον φοβίζει κάτι, το Σουμπαρού δεν θα τον φοβίζει. Mm, κατάλαβα. Αυτέ ήταν οι διαφορέ Αλλά Άρα το λέμε και λίγο πιο εύκολο σαν αυτοκίνητο, σαν συμπεριφορά. Πιο εύκολο γιατί εγώ όταν οδηγούσα το Σουμπαρού στην άσφαλτο, ε, παρόλο που ήταν πιο αργό σαν μοτέρ, σαν δύναμη κινητήρα, mm. κέρδιζα στο στήσιμο του αυτοκινήτου γιατί ήταν φανταστικό στα στριψίματα μπορούσε να περάσει με μεγαλύτερη ταχύτητα έτσι τουλάχιστον το έγινε το πιστεύωσουν και εσύ παραπάνω στον αυτοκίνητο πάρα πολύ, πάρα πολύ εκεί τα χρόνια έναντι του 7 και μετά το 9 είχε ξεφύγει το Σουμπαρού θεωρώ εκεί έμεινε λίγο πίσω δηλαδή. έμεινε λίγο πίσω ναι. Μάλλον δεν είχαν και ενδιαφέρον στην Prodrive να το εξελίξουν καλύτερα. Δεν ξέρω. Πάντω το Ενιάρη. Μιλάμε τώρα για κατηγορία νη έτσι. Ναι, ναι, κατηγορία νύ. Νομίζω το Ενιάρη ήταν ό,τι καλύτερο, καλύτερο και νομίζω εκεί εξοικειώθηκα και πήγαινα. Yeah. Κατά τη δική μου δυνατότητα, πήγαινα πάρα πολύ γρήγορα και άσφαλτο και χώμα και νομίζω το είχα μάθει καλά το αυτοκίνητο. Σε κάποια σημεία δηλαδή το, το, που λένε το έφτιαχνα ό,τι ήθελα. Ετούσε που λένε, ναι. ναι, ναι. Τώρα εσύ γενικότερα έχει οδηγήσει και μα έχει δείξει πολλά αυτοκίνητα ωραία. Και πάντα έχει αυτό ρε παιδί μου. Έλεγα με, τι θα τρέξει ο και η ιστορία ίσω ξεκινάει περισσότερο ε, όχι με τα Εύω και με τα Ιμπρέζα, αλλά με το Πεζό. Το 306 Μαξί. Γιατί εκείνο θε θυμάμαι στο Λιβάδι για παράδειγμα, σε ακούγαμε αλλά δεν σε βλέπαμε και ακούγαμε, ακούγαμε. Λέμε, πού είναι, ρε, εσύ, πού είναι. Το αναφέρομαι και ανατριχιάζω. <ΣΣΣ> ναι, ναι, είναι φανταστικό <ΣΣ> αυτό. Το κινητάρα. Ε, ο αγώνα που είχα κάνει και δεν τελείωσε για μένα και θεωρώ ότι ήταν από του πολύ δυνατού αγώνε που είχα κάνει. Με Ζαν Ζωζεφ τότε σε Έλπα, σε Χαλκιδική που είχε γίνει... Με το σε δύο έτρεχε νομίζω ο Ζαν Ζωζέφ τότε. Όχι, με Ρενό Κλειό. Ρενό Κλειό. έτρεχε ο Ζωζέφ, έτρεχε ο Τυρί, έτρεχα... ήταν η κατηγορία η πολύ πολύ. Ε, είχαμε κάνει το διήμερο αγώνα, είχε γίνει ο αγώνας αν θυμάστε στα... κάτω στη... στα Καλάβρητα, στη Φτέρη... Στην περιοχή της Πάτρας, την πρώτη μέρα και ναι, τη δεύτερη ναι. μέρα στην Άφακτο. Παρόλο που έβρεχε, στον αγώνα την πρώτη μέρα ήμασταν ένα λεπτό μπροστά από τον Ζαν Ζωζέφ. θεωρώ ότι ήταν από τους πάρα πολύ καλούς αγώνες που έκανα εγώ με τον Σοκράτη Σοκράτης και ο και συνοδικός, ο συνοδικός ναι. ε, απλώς καμιά φορά λες στους αγώνες γιατί να μην γίνει αυτό γιατί να μην γίνει εκείνο ε, βάσης, είχαμε την ατυχία τη δεύτερη μέρα είχαμε μπει στο πρώτο λουπ του αγώνα με στεγνά λάθηκα ενώ ξεκίνησε και έβρεχε Εκεί μετράει η εμπειρία, το ότι είχαμε δύο ρεζέρβε. Υπήρχε μια διαδικασία που μπορούσαμε πριν μπούμε στο ΣΕΧ να αλλάξουμε ελάχιστα. Ναι, ναι. Εντάξει, θεωρώ όμω ότι δεν θα άλλαζε για πολύ γιατί στην τρίτη δική του αγώνα είχε γίνει μια κατολίσθηση. Γιατί ξεκινούσαμε νούμερο ένα πλέον. Οπότε Τη δεύτερη το. μέρα. Είχε γίνει μια κατολίσθηση από μια πέτρα, τη βρήκαμε πάνω σε μια δεξιά στροφή. Αυτό, έσπασε μπροστά η Ζάντα. Οπότε καταλήψαμε τον αγώνα. Αλλά νομίζω ήταν από του πολύ καλού αγώνε που Αν δεν είχε την άδικη στιγμή, δηλαδή, θα ήταν ε, εσένα ίσως... Νομίζω ότι θα τερματίζαμε. Ποτέ μιλέ. Κοντά. Ότι θα πούμε χοντά. Κοντά. Στη Ράμπα, να πω ότι θεωρώ ότι θα ήμασταν διεκδικητέ. Κοντά, μέχρι κοντά. Παρόλο που ήμασταν μπροστά. Είτε πίσω, κοντά, μέχρι ναι. και εκείνη τη στιγμή ήμασταν πάρα πολύ μπροστά. Βλέπαμε και το, το υπτάμενο το, το ναι. Θάπια. <laughs> Uh, άρα, μια ερώτηση τώρα που να σου κάνω έτσι, μια και έχει οδηγήσει δικίνητα, τετρακίνητα από όλε τι γενιέ αυτοκίνητα. Ποιο αυτοκίνητο είναι αυτό που θα θυμάσαι περισσότερο, Ποιο σου άρεσε σε ένα πιο πολύ. Ξέρω ότι είναι όλα διαφορετικά και άλλη φιλοσοφία του καθένα και άλλε χρονολογίε, αλλά αν αύριο σου πούνε τι αυτοκίνητο θα σου δώσω να βάλει στο γραφείο σου από αυτά που έτρεξε. 306 uh... μαξί. <laughs> <laughs> Θεωρώ ότι ήταν παρόλο που ήμουν πολύ μικρό και χωρίς εμπειρίες και χωρίς οικογένειά μου να προέρχεται από το μηχανοκίνητο αθλητισμό ε, θεωρώ ότι το 306 το μαξί ήταν ένα πολύ καλό σχολείο εγώ πιτσιρικάς ήθελα να κερδίζω ε, αυτό το αυτοκίνητο ήταν, ήταν φτιαγμένο ευ... για να κερδίζω είναι φτιαγμένο για να κερδίζω όχι εγώ παγκόσμιοι πρωταθλητές εδώ κέρδισε τα τετρακίνητα ε, δεύτε. στους αγώνες και αυτό το δείξαμε και εμεί. Γιατί στο Ράλι δεν συμμετείχε τότε ο Λονίδα ο Κίρκο με τον WRC. Οπότε παρόλο που ο Λονίδα είχε την εμπειρία πρωταθλητή ο, ο άνθρωπο, εμεί διεκδικήσαμε και κερδίσαμε τον αγώνα. Ένα Ζαβίδι εναντίον γκολιάδου. Ναι, <laughs> Ακριβώ. Είναι. είναι φανταστικό το αυτοκίνητο. Okay. Εγώ νομίζω ακόμη και σήμερα, μα δείτε και παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Λεμπ ακόμη συμμετέ... έχει φτιάξει δικό του. Έχουν αυτοί... ναι, 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 306 μαξί και τρέχει Συμμετάσχει σε κάποιου αγώνε. Σημαντικό. Ναι. Σημαντικό. Ε, εκείνη την εποχή, να πούμε ότι αυτή η κατηγορία, η Μαξί, ήταν μια κατηγορία πριν τα Super 1600, σωστά. Δηλαδή τα Μαξί ήταν ναι, μια ήταν... κατηγορία πριν. Πριν, πριν αυτά <σχει> ήταν δίλυτρα ήταν, τι κυβικά ήταν αυτά. Αυτά ήταν δίλυτρα Αυτό που, είχα, που, έδρεχα εγώ, αν θυμάστε, τότε έτρεχε ο Ζιλέ Πανιζή. με Με ίδιο αυτοκίνητο. Ναι. <σχει> 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 Ε, αυτά τα αυτοκίνητα είχαν τότε νομίζω 330 άλογα Επειδή κερδίζανε τα εργοστασιακά της εποχής ε, εκείνης Τα είχαν βάλει μια φλάτζα και η υποδύναμή του είχε πέσει στα 280 <Καισχελόνι> Αυτό που οδηγούσα εγώ ήταν 280 άλογα Είχε με δύο διαφορετικές ε, ε, εκδόσεις στο κυβότιο ε, εξάρι και εφτάρη ε, Εγώ κυρίως το οδηγούσα εφτάρη, ήταν και κοντό ε, μ' άρεσε και σαν πολύ νεό που ακουγόταν ο θόρυβο που δούλευε ψηλά. Δηλαδή, ε, άλλο πράγμα. Αυτό το αυτοκίνητο στι ε, 9.300 με τι 9.800 έπεφτε 70 άλογα. Δηλαδή, αν έκανε αλλαγή στι 9.300 και δεν το έκανε στι 9.800, είχε 60 άλογα λιγότερο. Άρα έπρεπε Άρα, το μοτέρ έπρεπε να, να πηγαίνει πάνω από τι 9.300 ε, και πήγε. να αλλάζει στι 9.800. Γι' αυτό ακούγονταν τόσο πολύ ε, τελικά. Φανταστικό. Ένα. Ναι. Φαρδί. Τεράστιο. Ναι, νομίζω ότι. δευτερό. Ναι. Ήτανε... Δεν υπήρχε. Αυτό που ήταν φανταστικό, ειδικά επειδή εμένα στου αγώνε γενικώ μου αρέσει η κατηφόρα. Δεν μου αρέσουν οι ανηφορικέ ειδικέ, μου αρέσει πάρα πολύ η κατηφόρα. Θεωρώ ότι αυτό το αυτοκίνητο όταν φρενάριζα έλεγα πόσο πιο μέσα μπορεί να φτάσει στη στροφή και ένιωθε ότι τα καθίσματα βγαίνανε και πηγαίνανε απέναντι στο βουνό και, πο, και σε κρατούσε πάνω στο δρόμο. Έτσι ένιωθε μέσα. Φοβερό. φανταστικό, φανταστικό. Άλλε εποχέ, ωραία αυτοκίνητα. Μετά εσύ πήγε στα τετρακίνητα, είχαμε και τα σουμπαρού, είχαμε και τα. Εκείνα ήταν γκρουπνί. Ήταν γκρουπνί. Δεν ήτανε... με το. Όχι, το Ήταν πιο βατά αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Όμω, ένα διάστημα έτρεχε. Φύγαν τα τράφικ, το κίτρινο χρώμα το χαρακτηριστικό. Τα αυτοκίνητα μαύρα. Ή ήταν πάοκ. Οπότε η ερώτηση είναι, πέρα από το τι ομάδα είσαι, <laughs> <laughs> είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται <laughs> να το πω. Πώς προέκυψε αυτό με τον πάοκ. Αυτό με τον πάοκ. Θα... Να μην μείνω ότι είμαι πάοκ. Ε... Ναι, εντάξει. Okay. Ότι υποστηρίζω την ομάδα της πόλης μου. Ε... <laughs> αυτό προέκυψε γιατί υπήρχε μία αδικία θεωρώ εγώ τουλάχιστον και νομίζω και πολλοί κόσμοι που ασχολείται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό το 2004 είχα μια αδικία δεν θέλω να τη σχολιάσω είχαν κάνει πάρα πολλές αλλαγέ. Ε... να φανταστείτε το 4 είχαν αλλάξει κατηγορία αυτό πρέπει να το πω δηλαδή είχαν πει ότι ο οδηγός ενώ ήταν μειονέκτημα το να αλλάζει η αυτοκίνητα, το 2004 είπαν ότι δεν μπορείς να αλλάζεις αυτοκίνητο. Αυτό που ξεκινάς να τρέξεις, με αυτό θα συμμετάσχεις και θα τελειώνεις τις αγώνες. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, για που πήγαινε αυτό, για το Σοκράτη τον Τζολακίδη. Προέκυψε αυτό και μετά λέω τέλος. Θεσσαλονίκη, την ομαδάρα μου, την παοκάρα μου και θα πάω και θα τρέχω με αυτά τα χρώματα. Και τελείωσε. Και ξεκίνησα πύργο. Από τότε ήταν τρέλα στην ουσία ναι ναι ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Τότε είχα μπει και με στην τούμπα. Αυτό, αυτό θα έλεγα. <laughs> θυμάμαι, είχε, νομίζω δεν έχει μπει αυτοκίνητο ποτέ. Πόσο μάλλον αγωνιστικό. Και όχι. να τρέξει με στην τούμπα. Όχι. όχι. <laughs> με του Σουμπαρού δεν ήταν. Ναι, ναι με του Σουμπαρού. Ναι. Τότε είχα πάει το. Γεμάτο στάδιο, έτσι. Παβερία, Ήτανε, ναι. Είχα μπει σε δύο παιχνίδια. Αυτό συγκεκριμένα που θυμάμαι πάρα πολύ καλά ήταν με την ΑΕΚ όταν είχα πάει στον πρόεδρο τη ομάδα του. ήταν ο Γιάννη ε, μου λέει η Σοκράτη μπορεί να μην κάνουμε καμιά ζημιά λέει τίποτα γιατί ήταν πάνω στο ταρτάν να, ήταν, ναι. του λέω μη στεναχωριέσαι ε, θα δεις είναι ωραίο θέαμα οπότε μπήκα μέσα φαντάζομαι πρέπει να είναι χαμός, ρε, χαμός, χαμός. η Συγκιν, ειλικρινά συγκινήθηκα πάρα πολύ Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που ζούσα. Κατα, Καταρχά, πέρα το γεγονό ότι ήταν κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα να μπει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο μέσα σε γήπεδο. Πόσο μάλλον να μπει το αυτοκίνητο του Βαμμένο Πάουκ μέσα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ εν ώρα αγώνα. Και με φιλικό με την ΑΕΚ, δεν θα το ξεχάσω. Και έρχομαι πίσω στην 4. Είχα και σπασμένο χέρι, είχα, είχα σπάσει τον καρπό μου και οδηγούσα με ένα χέρι. Και το γυρίζω και επίτηδε, το θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά, Όπω έχει ξεκολλήσει πίσω στην Τέσσερα, πηγαίνει προς τη... στον πάγκο τη Σάκ. Και εγώ επειδή στο αφήνω παραπάνω και αρχίζουν και τρέχουν. Ε. <laughs> <laughs> Γιατί φοβήθηκαν. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία η oh, εταιρεία. Oh, 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 oh. Αυτά είναι μοναδικέ τιμέ, νομίζω. Ναι. Να που το Motor Sport ήρθε και έδεσε λίγο έστω με, τη... με την μπάλα. Ναι. Εμεί, επειδή μετά γίνανε και κάποιε ομάδε στην Αθήνα που τρέχανε στη φόρμα με τα χρώματα του Ολυμπιακού και τέτοια, νομίζω σε αυτό ήμασταν μπροστά. Το προβλή, <laughs> ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Και στην Τούμπα μέσα. Και στην Στον Μπάουκ, αν δείτε πάνω, έβαζα διαφήμιση Red Rock, τα τζιν. Ε, οι χορηγίε πηγαίνουν στον Μπάουκ. Άρα βοήθησε <χει> και την ομάδα. Βέβαια. εντάξει, δεν ήταν τα ποσά. Ε, Αφανώ. Okay. Άμα δείτε Red Rock. Κάποια στιγμή είχα τρέξει και με Εγνατία. Αν θυμάστε την Εγνατία Ασφαλιστική. Που είχε και πάνω η ομάδα είχε εγνατή ε, ασφαλιστική. Ήταν πανέλες. Βέβαια, ναι, ναι. Ε, Έτρεχα και εγώ. Άρα ήσουν Είχα... ένα μέλος της ομάδας. Μόνο νούμερο δεν σου δώσανε. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Φοβερό. Πόσα χρόνια ήταν αυτή η ιστορία με το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ. Δύο χρονιέ Δύο χρονιές, ήταν. Ναι, ναι. Τη μία ήτανε... πλήρε και την άλλη ναι. ήταν, νομίζω, ένα ράλι δεθ. Δεν, δεν, είναι... δεν τα θυμάμαι. Σε θυμάμαι στου αγώνε, μία με το Ιμπρέζα, μία με το Εύω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιε χρονιέ ήταν σε διάρκεια. Δηλαδή, μία Ήμουν χρονιά και, ήταν... και με το Σουμπαρού. Ήταν και, και με χρόνια. το Εύω. Δηλαδή, όταν έφερα το Εύω, ε, έκανα ένα ράλι θερμαϊκού, ένα δεθ. Δεν έκανα πλήρε πρωτάθλημα. Ε, ναι. με, το... με το Ιμπρέζα. Με το Ιμπρέζα έκανα πλήρε πρωτάθλημα. Ωραία να μείνουμε λίγο ακόμα στα αγωνιστικά και να πάμε τώρα να μου πει, νομίζω κλασική ερώτηση θα την κάνουν όλοι, ποια είναι η αγαπημένη σου ειδική διαδρομή ράλι στην Ελλάδα. Ράλι στην Ελλάδα. Ασφάλτη είναι ειδική είναι ο Χολομόντα. Όχι μ' αρέσει εμένα. Είναι η καλύτερη ειδική στην νομίζω Ελλάδα. Νομίζω όλοι το λένε αυτό. Ναι, ναι, όλοι το λένε. Δεν υπάρχει. Θεωρώ αυτή η ειδική είναι σχολείο. Για έναν που θέλει να πει ότι έκανε ραλί αγώνα έστω να περάσει δεν έχει σημασία το τι χρόνο θα κάνεις να, είναι να, βάλει βάλεις να το, το κράνος μέσα. να πάρεις εκκίνηση και να mm. κάνεις τα 26 χιλιόμετρα του χολομότα πώς όμως από Αρνέα προς, προς, τα πίσω ή από εδώ προς Αρνέα εγώ αρναία. το έχω τρέξει από παντού από όλες τις ναι. και με όλα τα, τις διακλαδώσεις τις Η... Τα πάντα. Το έχω τρέξει και σαν παλαιόχωρα το μισό χολομόντα που έρχεται από την παλαιόχωρα και φεύγει yeah. δεξιά. Yeah. Το έχω τρέξει από την παλαιόχωρα και φεύγοντα και πα για το μνημείο για την Αρνέα. Το έχω τρέξει από το μνημείο Όπως προ, το τρέχουμε τα και εδώ. φέτος ε, τα, Αυτός είναι ο κλασικό χολομότας ναι. Από το εκκλησάκι Από το μνημείο που λένε Από το εκκλησάκι του Αγίου Χριστο, α, Χριστοφόρου περνά στα Λατομεία και φτάνει σχεδόν στο χωριό Παλαιόκαστρο Στα Παλαιόκαστρο ναι. Φοβερή δίκη, τα έχει όλα μέσα Ανιφόρε, κατηφόρε, φουρκέτε. Δεν, δεν υπάρχει. Θε ε, κατηφορικά κομμάτια. Θέλει ε, ανιφόρικα. Θε κλειστά. Θε γρήγορα. Θε πατημένα. Θε γκρέμια. Θέλει. Τι θέλει. Όλα τα έχει μέσα. Και ποτέ, μα ποτέ δεν μπορεί να πει. Νομίζω κανένα οδηγό ότι μπορεί να μάθει το χολομόντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ο χολομόντα μπορεί να πα τον Απρίλιο να είναι διαφορετικό. Άλλο, πράγμα, άλλο πράγμα. Να πα τον Ιούνιο να είναι διαφορετικό. Να πάτε τέτοια από εκεί τώρα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, να έχει και φύλλα. Να δει, ε, μπράβο, να δει άλλο πράγμα και να λε: Ήταν αυτό που έτρεξα. Εδώ ήμουνα, ναι. Ε, μα εδώ είχα περάσει. Τώρα είναι τα φύλλα μπροστά. Είναι, είναι φανταστική, φανταστική. Ειδικά δηλαδή. το κομμάτι από το Τζίμι και προ Αρνέα ή ανάποδα, αν θέλει. Τα... Δεν υπάρχει. Αυτό το φιδίσιο το πράγμα. Είναι δεν μαγικό. υπάρχει, δεν υπάρχει. Βέβαια είναι δύσκολο ο για του θεατέ. Δηλαδή, πέρα από κάποια κλασικά σημεία, νομίζω που πάνε θεατέ, το να δει τα ωραία τα κομμάτια, τα αγωνιστικά. Ναι, νομίζω πρέπει να πεις... κλειστεί μέσα ναι, για να δει. Πρέπει να πει, θα, ε... θα πάω εκεί, ναι, θα ναι. Παρκ... Να δει, ούτε, ούτε πάρκινγκ έχει σε πολλά σημεία. Πάντω, φέτο. Φέτος, έχω να το λέω και το λέω παντού. ο Χολομόντα ήταν η Γιάννη. Στο, στο ΔΕΘ. Στο ΔΕΘ, το ράλι ΔΕΘ. Πολύ κόσμο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο εγώ. Ε, πως... Όλα τα χρόνια που κάνω ο ράλι Που, λένε τι καλέ εποχέ, τι. Ε, φέτο, δεν ξέρω. Και μπράβο τον κόσμο που αυτό με χαροποιεί εμένα. Πολύ σημαντικό. Ε, που είναι. Έρχεται ο κόσμο στο βουνό με τα παιδάκια του. Και στο με... Χολομόντα, όχι στο Λιβάδι που είναι δίπλα. Βεβαίω. Έχω, επειδή την ώρα που τρέχει, ε, έχει εικόνε του κόσμου. Ε, μετά είχα βάλει τα ΙΝΚΑΡ γιατί λέω Δεν το πιστεύω. Ε, δηλαδή παντού. Χορά, ε, τόσου κόσμου. Πάρα πολύ κόσμο. Ε, τρέχω, κάνω το Χολομόντα από το, ως, με συνοδηγό με τον Χάρη το Δήμο του 1997. Αν έχω χάσει, έχω χάσει κάποιε χρονιέ. <χαι> πολύ λίγε. Ειδικά το Rally Death. Ε, δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο. Πολύ, πολύ, καλό. καλό. πολύ καλό. καλό. Καλά ήταν και εγώ <χαι> <χαι> <στο death. χαι> <χαι> να σε φέρω σοβαρό στο ΔΕΘ. Α ναι. τα πούμε λίγο πιο μετά αυτά, γιατί θέλω να το δώσουμε με άλλη κουβέντα. Άρα, άσφαλτο χολομόντα. <χωμάδα> <χαιρόντα> Χώμα. Παύλιανη. Παύλιανη. Ναι. Ακροπολικό. Ε, Παύλιανη, τώρα δεν ξέρω αν την έχω αγαπήσει, γιατί έχω κάνει από του καλού μου χρόνου. Βέβαια, πέρασα το φλάνκι του Μπάρισα. Έκανα το χρόνο, αλλά δεν τελείωσα ποτέ το ακριβό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά νομίζω ότι φανταστική ειδική. Πολυτεχνική. Γενικώ, νομίζω ότι εκεί η περιοχή είναι Δηλαδή, όλε οι ειδικέ που βγάζει εκεί τριγύρω στερεά. Νομίζω θα είναι άδικο να φύγει το Ακρόπολη από τη στερεά Ελλάδα από τι φανταστικέ ειδικέ που έχει. Να πούμε για ελευθεροχώρη, να πούμε για κλίμακα. Και καλούτες, ειδικά τώρα που ξαναπέστρεψε στα πούμε... στα καλά τα κομμάτια. Ναι, νομίζω όπου αλλού και να τον πάνε τον αγώνα. Γιατί κατά κάποιο τρόπο. Είχαν γίνει έπω... οι πειραματισμοί. Γίνανε οι πειραματισμοί και φέτο που νομίζω είχε λιγότερο κόσμο το Ακρόπολη από πέρσι. Φέτο λίγο, αν θέλει την άποψή μου, το ανοίξανε πολύ. Ναι, δηλαδή Αυτό για μένα ζαλίτα. ήταν λάθο. Γιατί δεν μπορεί τώρα να πάρει τον κόσμο το Σάββατο και να το πα στην Κόριθο να δει δύο ειδικέ. Καλέ ειδικέ. Δεν θα γίνουν ποτέ ειδικέ. Ε, ε, Πε στο ελευθεροχώρη, Παύλιανι, Καρούτε, Ταρζάν. Ε, και πόσε άλλε φανταστικέ ειδικέ έχει που έχουμε κάνει στη Λαμία. Ε, Μοιράστηκε ο κόσμο, είναι αλήθεια. Το θέμα είναι τα πληρώματα τι κάνανε. Αναγκάστηκαν να κάνουν μια ημέρα με 500 χιλιόμετρα απλέ διαδρομέ. Λέω εκεί ήταν ποιο ήταν. πολύ γυμνασμένο. Ποιο έχει αντοχή ακριβώ. Και ήταν και στρατηγική. Γιατί δεν μπορεί να έχει ολόκληρη μέρα να μην έχει ένα σερβι. Είχε μόνο τα tire fit και τέλο. Και όποιο μπορεί, ό,τι μπορεί ε. να κάνει τώρα με τι μπορεί. Καλό είναι γιατί ακούω διάφορα τον τελευταίο καιρό ότι θα μπορεί να πάει στην Κόριθο, δεν ξέρουμε. Αν μείνει η Ισλαμία, για μένα ο αγώνα πρέπει να μείνει η Ισλαμία. Γιατί ναι. είναι άδικο για το ναι. ε, να μην μοιραζόμαστε τι αποστάσει ναι. δηλαδή, το Σχετικά στο μέσο κέντρο τη Ελλάδο. Ναι. Απότε, δεν λέω να γίνει στα βουνά τη Χαλκιδική που είναι και τα δικά μα φανταστικά. Και παλιά στα μετέωρα γινόταν. Ακριβώ. Νομίζω ε, ότι ο αγώνα πρέπει να μείνει εκεί. Και αυτό καλό είναι να το ακούνε οι πολιτικοί μα. Ε, γιατί. Υποστηρίζεται από το κράτο ναι, ο αγώνα. Και ειδικήσαμε ε, τα επόμενα χρόνια από Να πάνε κοιτάξει α... και τον θεατή που έρχεται από την Αλεξανδρούπολη, να κοιτάξει και τον θεατή από την Καβάλα. Γιατί αγαπάει η Βόρεια Ελλάδα το μηχανοκίνητο. Α <σχεστοί> ε, αφήσει τουλάχιστον να μπορούμε να το βλέπουμε. Αυτό. Και πηγαίνει ο πηγαίνει, κόσμο νομίζω από όλη την Ελλάδα. Ακρόπολη, πόσα ατα... έχει τρέξει, Πόσα έχει κάνει. Νομίζω 6. Έχει τη φήμη του πιο σκληρού, αλλά είναι όντω το πιο σκληρό. Δηλαδή το όνομα ταιριάζει αυτό που λένε και οι το λένε και δουλεύουν, είναι λίγο μαζεμένοι. Έχει ειδικέ σκληρέ. Δεν είναι μόνο. Φυσικά, τον γκάζι και περνάω ναι, ό,τι βρούμε. Εκεί, βέβαια, εγώ επειδή όταν έκανα το πρώτο μου Ακρόπολη, ε, τερμάτισα, είχα μία θέση, πάω τη δεύτερη χρονιά. Ε, κάποια στιγμή, την πρώτη χρονιά, έρχεται ένα θεατή και από εδώ, από τη Βορειοελλάδα και μου λέει. Εσύ, Σοκράτη, μου λέει, πα ε, κουραστικά αργά. Γιατί μου είπαν εμένα ότι είναι αγώνα επιβίωση, πρέπει να πηγαίνει έτσι. Οπότε το φιλούσα Ελαγμένα να ναι. Αλλά εγώ και πρώτο αγώνα πήγαινα όντω πάρα πολύ αργά. Οπότε λέω τέλο. Εγώ δεν ξανακάνω Ακρόπολη. Τέζα από την πρώτη δική. Ε, Τέσσερα από την πρώτη δική. Δεν τερμάτισα ποτέ. Τη δεύτερη, τη δεύτερη χρονιά που πήγαινα λίγο πιο γρήγορα και φυλακούμε, βγήκα δεύτερο γκρουπνί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μείναν οι άλλοι και βγήκα δεύτερο. Δεν ήταν αυτό, αυτό... δίκαιο, Ω. δηλαδή. Το έχω στο ράφι το κύπελο, αλλά λέω να είναι καλά που περίμενα ποιο θα μείνει <χει> για να τερματίσει. Ε, εν, ένα που είναι τελικά και αγώνα επιβίωση, γιατί και στο φετινό αγώνα πάλι, αν τι είχε γίνει, που ξεκίνησαν τα πράγματα διαφορετικά με τον Ω μετά του δηλαδή πάλι είναι θέμα επιβίωση. Βέβαια, ο αγώνα είναι αγώνα και μέχρι την τελευταία στιγμή ε, δεν πάει να είσαι ο καλύτερο. Αν του Μπαρέ τελευταία στροφή, του Έτσι είναι, αλλά όταν τώρα συμμετάσχει και παίρνει τον άλλον 1,5 και 2 λεπτά στην ειδική και μένει εσύ από κάτι, από μια άτυχη στιγμή, μια πέτρα, μια έξοδο πολύ. πως λέει, πολύ ανώδυνη, και εγκαταλείψει ένα ένα, ένα, ναι, έναν τέτοιο αγώνα. Και πα και παίρνει μια θέση και λε, βγήκα πρώτο. Τι πρώτο. Έτρωγε τρία λεπτά, έτρωγε μέχρι εκείνη την ώρα δέκα λεπτά και βγαίνει και πανηγυρίζει ότι είσαι πρώτο. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Και πάλι, ναι, ο αγώνας, το δίκιο ναι, είναι. Ε, να είσαι και γρήγορο, να, το... να είσαι γρήγορο, να, να έχει την τύχη, να είναι ο Θεό μαζί σου να το φτάσει στο αμάξι στη ράμπα αλλά και να, έχει, να είσαι μέσα στο συναγωνισμό ναι. εκεί που πρέπει, να κρατά ναι. ένα επίπεδο. Ναι. Εκεί. Ναι. Νομίζω αυτό είναι και το ωραίο. Ναι. Δηλαδή και εγώ είχα κάνει το 17 που μετρούσε στο Ευρωπαϊκό. Είχα πάρα πολλά χρόνια να συμμετάσχω ε, στο χώμα. Πήγαμε για μένα πάρα πολύ καλά γιατί όταν έχεις ανθρώπους που ακολουθούν το ευρωπαϊκό και κάνεις χρόνους μέσα στην τριάδα, τετράδα, πεντάδα γενικής φάμπια, με, δηλαδή. με φάμπια με 20 πληρώματα με, στην κατηγορία σου και 25 αν θυμάμαι ε, καλά το 17 τερματίσαμε πέμπτη παρόλο που είχαμε μια έξοδο και μείναμε με το χάρι πολύ πίσω διεκδικήσαμε, φτάσαμε πιο ψηλά Εγκαταλείψαν και κάποιοι μπροστά μα όπω είχαμε εμεί την άτυχη Εντάξει. στιγμή, μα είχαν την εγκατάληψή του. Αλλά ήταν αγώνα που γράφαμε χρόνους. Όχι αυτού που θέλαμε, αλλά ήμασταν διεκδικητές καλοί. Ήσουν δεν είναι γρήγορο και φυλαγμένο σωστά, 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 σωστά. Θα θα κοιτάξω Ακρόπολη κάποια χρόνια παλιότερα, όταν δούλευα σαν γραφείο τύπου στην ομάδα τότε. Και λέγανε σκληρό αγώνα. Εγώ δεν ήξερα, ήμουν ένα παιδάκι, το είχα πάει. Λέω εντάξει, σκληρό αγώνα. Εγώ ξέρω, ήξερα τα δικά μα εδώ, άντε χαλκιδική, άντε λίγο καναφιού Και φτάνουμε, ήμουν στο, στο τραπεζάκι με, τους, με, το χρόνο στο τέλο τη ειδική και σκότανε τα αυτοκίνητα και εμεί προσπαθούσαμε να πάρουμε καμιά ατάκα, ξέρει τώρα. Και σκάγανε μύτη. θυμάμαι, ήταν. Ποιο ήταν τότε. Είχε έρθει ο. ήταν και Μακρέι και Σάινθ τότε. Ε, Έρχεται το μακρέι με όλα τα μου σκασμένα στα λάστιχα. Του λέω: εγώ τι έγινε. Μου λέει: Τίποτα, εντάξει, όλα καλά. Σκάι Γκρόνχολμ με τρει ρόδε. Με πεζό 206. Το Μάλμπορτο. Τρει ρόδε. Και πίσω έλειπε όλο ο Θόλο. Δηλαδή δεν είχε τίποτα. Αυτό ήταν πεντακάθαρο. Μου λέει: Πήγαινε, λέει: Μπαμ. Τέλο. Σταμάτησε, όχι, μου λέει. Ήρθα. <laughs> <laughs> δηλαδή φτάναν τέτοια αυτοκίνητα τότε. Είχαν χάνανε εξωγώ στι πήγαινε να φτάσει στο τέλο και το αυτοκίνητο διαλυόταν στην ελληνική οδό. Ο Λεμπ δεν είχε πάει με τι ρόδε. Με, με, βέβαια... με το ξαρά, με τι ήταν. Το ξαρά. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να βγει στον δρόμο, Τώρα είσαι πάνε... εκτό αγώνα. Αλλά και τα χρόνια με τρει ρόδε είχε θυμάμαι, πάει θυμάμαι στο τότε Και με ντελεκούρ, θυμάμαι σκηνικά που γινόταν με τα φρένα πήγαινε, με το δισκόφρενο. Ήταν, ήταν. Να πάρα πολύ σκληρός. Είναι, είναι σκληρό αγώνα. Φέτο, με τι ειδικέ που βάλανε Έγινε σκληρός από την Έ, άλλη έδειξε, έννοια. Όχι, έδειξε ότι ήταν, είχε κάποιες ειδικέ που ήταν σκληρές. Εντάξει, και ήταν. είχε και τη σκληρότητα του δεν έχω σέρβις, δεν έχω διάμεση λύση. Ήτανε... Μα βλέπω το πρόγραμμα σε κάποια φάση και λέω τώρα τι γίνεται. Βλέπω τα χιλιόμετρα και άντε λες οκ, okay, πάω αφυλαγμένα και το προστατεύω. Πώς θα πας με το αγωνιστικό από τη μία άκρη στην άλλη απλή διαδρομή, γιατί και αυτά δεν μπορεί να πας, ε, ναι, δεν, δεν με 150. Γενικώ όλο ο, ο αγώνα ήταν λίγο. Εντάξει, ο καθένα λέει τι απόψει του. Βέβαια, εμένα Όσο, εγώ, εγώ, εγώ η με... σούπερ ειδική και η σούπερ ειδική που έγινε στο Σύριο, εμένα αυτό το γύρω-γύρω από το Βαρέλι και γύρω-γύρω από. Εμένα δεν μ' αρέσει. Βασικά δεν μ' αρέσουν τέτοιου είδου να κάνει τα αυτοκίνητα γύρω-γύρω από τα Βαρέλι. Δεν είναι σούπερ ειδική με την έννοια τη σούπερ, σούπερ που ειδική. Σούπερ ήταν όπω κάποτε κάναμε εμεί στη Λιλέα. Λιλέα, τι ωραία. Με... Δεν έβλεπε τίποτα από του ανθεατέ βέβαια, αλλά ήταν πολύ ωραία. Ναι, γιατί ε, τα χρήματα που δίνονται ας πούμε, για να γίνει ο Σύριο, αν δινόταν σε κερκίδε. Είχε κάποιε κερκίδε, απλώ ήταν λίγο ο κόσμο που μπορούσε να. Για το Σύριο, λε τώρα. Όχι, Όχι, για τη Λιλέα. Για τη Λιλέα, η Λιλέα ήταν, ήταν πολύ ωραία η χάραξη και σαν διαδρομή. Και είχε τι ιδερέγγυε τη κερκίδε. κερκίδα. Μα ήταν παράλληλα. Ήμουνα, ήμουνα. Και βάζαμε ζε... Βγάζανε ζευγάρια τα οποία ήταν. Δηλαδή μπορούσε να βάλει. Να υπάρχει κόντρα. Κύκοντρα ριζόντουσαν, ξέρω εγώ. Ο Τζολακίδη τότε με το Χατζομπάνη. Βάλε το Τζολακίδη με μάλλει. το Χατζομπάνη. Βάλε. Δηλαδή ήταν ωραία. Ήταν ωραία, γιατί είχε, είχε... είχε... είχε κερκίδε ωραίε. Παρότι λίγε που μπορεί να ήταν, αλλά ήταν σωστά. Δηλαδή θυμάμαι, καθόμασταν σε μια κερκίδα πάνω στην καλύτερη φουρκέτα. Καθόμουν και έβλεπα το Σόλμπερκ να έρχεται. Δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. μα τα δηλαδή, να πας στο Σύριος, τώρα... Να δεις τώρα ένα WRC αυτοκίνητο να γυρνάει γύρω γύρω από το Να, μην, να μην βάλει τρίτη. Να μην βάλει τρίτη, να, να, στρίβει και, και η ζημιά. Το να μείνει ένα τέτοιο αυτοκίνητο και την άλλη μέρα στις ειδικές να είναι στραβωμένο ή να έχει εγκαταλείψει ένας παγκόσμιος πρωταθλητής γιατί χτύπησε το, το κράτο, χτύπησε το. το αυτό. Και έχει και ο Μίκελσεν είχε χτυπήσει. Ο ο Μίκελσεν. Με, το, Φάμπια. Ο, με το Φάμπια ήταν. χτύπησε πάνω στο Φάμπια. ήταν. Στο από κάτω. Με το Φάμπια ήταν. Νομίζω, τώρα. νομίζω, νομίζω με το Σιτρόεν. Φάμπια ήταν, τι λέτε, γράφει τα σχόλια. με το, <laughs> με το Σιτρόεν, νομίζω ε, ήταν. Μπορεί να κάνω λάθο. Ναι, Άλμα. Ε, 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 χτύπησε δεξιά. Έχασε... με το. Πάει ο αγώνα. Έχασε. Το πρώτο, αγώνα. πρώτο λεπτό. Το πρώτο λεπτό <laughs> στο αγώνα. να την ναι, εκεί. να ναι. πα τώρα σε μια άλλη χώρα, να κάνει ένα αγώνα. Να σε Μες πιστεύει ο κόσμο να κάνει. Χορηγή, ιστορίε, προετοιμασίε. Μπαμ. Πολύ δύσκολο. Ενώ σε μια άλλη λέα. Ωραίο όμω το ΟΑΚΑ. Φανταστικό. ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά για μένα η Λιλέα είναι εξέχαση. Γιατί εγώ έχω τρέξει και στο Άκα, το Άκα με τη χρονιά που είχε τον το, πρώτο το, το πολύ παλιό. κόσμο, γεμάτο το Άκα. Δεν, δεν έχω ξαναδεί εγώ τόσο κόσμο, φανταστικό κλίμα. Φανταστικό... Ήταν όλο ένα, μια γιορτή. Ωραίο, ωραίο. Πάρα και πολύ. Πρωτόγνωρο ωραίο το Διαμάς, με στο ΆΚΑ. Εγώ όμως το... νομίζω ότι αν κάνουν. Ε, ε, Λιλέα. Είχαν κάνει τον υπόδρομο, θυμάσαι παλιά. Ναι. Τότε ήταν το, το, το 5, κάνει. το 6, νομίζω. Στο Μαρκόπουλο. Το είχαν κάνει. Ναι, είχε τρέξει. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ήταν εποχή. Νομίζω ο Λέμπ έτρεχε με... σε 4. Ναι. Νομίζω και τα χρόνια ήταν. Τώρα δεν θυμάμαι. 4, 5, 6, κάπου. Δεν το θυμάμαι και μέσα. αυτό. Στο Μαρκόπουλο, στον υπόδρομο. Mm -hmm. ε, βέβαια μεγάλη, χαοτική ήταν. Δεν ήταν Λιλέα. Ε, πολυτεχνική. Είχε και ευθύ, είχε και άλματα, είχε και όλα αυτά. Αλλά είχε. είχε... Ήταν διπλή. Κόσμο, επειδή δεν το είχα... Όχι ιδιαίτερα. Όχι Εγώ πάρα νομίζω, πολύ. Εγώ επειδή, επειδή η Λιλέα είναι κοντά στι ειδικέ. Η Λιλέα ήταν δίπλα. Ήταν δίπλα σε όλε τι ειδικέ. Δεν υπάρχει, πιστεύω, ο κόσμο που να πήγε να δει Παύλια ή να είδε Ελευθερόπολη. Μα ήταν κόρη, δίπλα στον Ρεκίνη, Ρεκίνη, Ζέλη. Πόσε ειδικέ εκεί γύρω. Ε, να μην πάει να δει η Λιλέα. Μάμε το ότι το συνδυάζαμε, το βάζαμε στο πρόγραμμα και έβγαινε. Δηλαδή, δεν σε έστελνε μακριά. Ενώ στη λούπα που έκανε, θα βγω και θα κάνω την ημέρα μου αυτή. Θα, θα πάω εκεί, εκεί, και, εκεί ε, και έβγαινε σε, η Λίγου. Σε, σε αυτό το, το φανταστικό που έχουμε τώρα, η Ακρόπολη, ότι ο άλλο σκέφτεται τα έξοδα, Γιάννη. Καμιά φορά είναι κανένα θημερόν. Ναι. <laughs> <laughs> Μπράβο. Δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο και τον κόσμο, γιατί όλοι μπορεί να αγαπάνε, όλοι δεν έχουν την ίδια τσέπη. Πρέπει δηλαδή να βλέπουμε όλου. Δεν μπορούμε να λέμε. Ε, τουλάχιστον σαν θεατές, Άντε. Το να συμμετάσχει, εσύ πάρα πολλά τα χρήματα καταλαβαίνω ε, αλλά τουλάχιστον δώσει λύσεις να απολαύσει και ο άνθρωπος που θέλει να, από το ειστέρημά του να ξοδέψει πέντε να, να κατέβει ένα Σάββατο ε, να δει ε, να κατέβει ένα Σάββατο να δει και να τους προσφέρεις μια σούπερ ειδική φανταστική στο χώμα με συναγωνισμό με δίδυμα δίπλα δίπλα να να έχει θέαμα, να ε... τα όλο, να έχει κερκίδες, να είναι συγκεντρωμένα, να είναι βολικές οι αποστάσεις. Να, ναι. Μα η Λιλέα έχει δεξιά, αριστερά, πίσω, μπροστά. Είναι όλε οι δικέ γύρω-γύρω. Αυτό. Ε... Άρα όλο ο κόσμο που έμενε στο, στη γύρω περιοχή με 5 ευρώ βεζίνα πήγαινε και έβλεπε. Μα την αυτό που λέω, την έβαζε μέσα στο πρόγραμμά σου μέσα στην ημέρα. Θα πάμε εκεί, εκεί και εκεί. Εγώ την, και έχω, και τρέξει. Εγώ την έχω τρέξει και σε Ακρόπολη στη Λιλέα σε λίγο διαφορετική μορφή, σε πολύ καλύτερη ας πούμε, δίπλα-δίπλα και την είχαμε κάνει και σε αγώνα πρωταθληματικό, δηλαδή στη Λιλέα μέσα έγινα πρωταθλητής, στεύτηκα πρωταθλητής το 2003. Οπότε έχει και μια συναισθηματική. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> με την ειδική. Είχα μπει και θυμάμαι, επειδή την είχαν μία φορά τη Λιλέα, ε, και μετά τελειώναμε στο δροσοχώρη. Ε, δηλαδή βγήκα από την ειδική δροσοχώρη και στέφτηκα πρωταθλή τη Ελλάδο. Αλλά είχα μπει στη Λιλέα ε, με χτυπημένο το πίσω άξονα γυρισμένο και είχα κάνει πρώτο χρόνο. Με στραβό με στραγώμα 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 αυτοκίνητο. αυτοκίνητο πίσω. Φαντα... Φαντα... Φανταστείτε. Δηλαδή που να το έχει ίσιο <laughs> <Εντάξει>. <laughs> <laughs> Μπορεί <laughs> να μην πιεζόμουν να πήγαινα πιο αργά. <laughs> μπορεί, 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 μπορεί. Εντάξει, ήταν αυτό ή τώρα ή ποτέ, α πούμε, φορά, ναι, όταν ναι. είσαι έτσι και λε πάμε και βλέπουμε. Τι ωραία πράγματα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί πέρα από το κομμάτι οδηγό αγώνων, ο Σοκράτη Ολακίδη είναι και διοικητικά μέσα στο Motorsport. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή είσαι ο ενεργεία πρόεδρο των αυτοκινητιστικών όμιλων τη Αλονίκη, στον ΝΑΟ, το δικό μα. Σωστά. Μας. σωστά. Ε, και είσαι, νομίζω, αρκετά χρόνια τώρα. Πέντε χρόνια. Έξι χρόνια. Έξι χρόνια. Κλείνουμε τώρα το Φεβρουάριο. Για σένα, τι είναι ο ΑΟΘ. Μεγάλη κουβέντα. <laughs> Είναι, δεν Ενώ, συγκινούμε πώς, πάρα πολύ πώς με αυτό. να μπει, δηλαδή ένα οδηγό όταν εμπλέκεται λίγο και στο κομμάτι το διοικητικό πρέπει να είναι ταμένος στο, κομμάτι του motorsport, στον αγώνα. Δεν είχα ποτέ, ούτε φανταζόμουν ποτέ, ότι εγώ θα ασχοληθώ με διοικητικά και ειδικά σε αυτό που λατρεύω από μικρό παιδί. Δεν το πίστευα ποτέ αυτό. Κι όμως ήρθε η ώρα κάποια στιγμή που άκουγα ότι θα κλείσει ο ΑΟΥ, θα κλείσει ο ΑΟΘ, θα κλείσει ο ΑΟΘ. Και πήγα να ακούσω ποιοι θα ασχοληθούν. Και όταν με, πήγα σε ένα τραπέζι με φίλους που α, και αυτοί αγαπάνε το μηχανοκίνητο άκουγα ποιος εδώ, ποιος εκεί, υπάρχουν αυτά, υπάρχουν εκείνα, πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα. Το ρε παιδιά μου είναι να κλείσει λίγο ο ΑΟΘ γιατί ο ΑΟΘ είναι ο δεύτερος ε, ε, ο ΑΟΘ διοργάνωνε αγώνε είναι ο δεύτερο μετά το Ράιλ Ακρόπολη. Δηλαδή το Ράιλ ναι, ΔΕΘ. Το Ράιλ ΔΕΘ που είναι η διοργάνωση του ΑΟΘ είναι ο δεύτερο αγώνα που έχει διοργανώσει μετά το Ράιλ Ακρόπολης Ο δεύτερο αρχαιότερο στην Ελλάδα. Βεβαίω. Μιλάμε για ιστορία τώρα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώ. Φέτο ήταν 56. 56 χρόνια. Απίστευτο. Ε, και όταν ακού τώρα θα κλείσει, λε τώρα τι γίνεται. Άρα στο 56 ήμουν πρόεδρο. Στο 56 ήμουν πρόεδρο. Ναι. Ε, mm. είναι κρίμα μια τέτοια ιστορία Μισωσόνης. να, ναι, να τελειώνει έτσι βέβαια mm. να πω την αμαρτία μου εγώ φέτος δηλαδή το Φεβρουάριο μετά από έξι χρόνια δεν θα ξανασχοληθώ με τα διοικητικά ε, πήγα κατευθείαν στο τέλος δεν πειράζει <laughs> θα ξαναγυρίσω <laughs> στην <συνδεχή. laughs> ε, φτάνει έξι χρόνια Άρα, κάναμε καλό, κάναμε κακό, να Έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Νομίζω ότι αν θα κάτσω κι άλλο, φθήρωμαι, θα σταματήσω να αγαπάω αυτό που αγαπάω από μικρό παιδί. Άρα <χει> δεν <χει> είναι, <χει> είναι <χει> αυτό που φανταζόσουν όταν ανέλαβες. <χει> ανέλαβε. Ναι, ναι, δεν, <χει> είναι, <χει> είναι. δεν, ναι, δεν, το φανταζόμουν να με τίποτα. Δηλαδή, έφτασε έφτασε στιγμή να λέω συνεργάτε μου που διοικούμε τον ΑΟΘ να του πω ότι θα σταματήσω να τρέχω και στου αγώνε αυτά που έβλεπα σταματήσω να, να βλέπω και αγώνε. Δεν θέλω ούτε να ακούω. Έφτασε σε σημείο να πω τέλος. Δεν ξανασχολούμαι, δεν θέλω τίποτα. Είχα φτάσει πάνω από τα όρια μου. Γιατί Γιάννη είναι άλλο πράγμα να πληρώνεις για να τρέχεις και άλλο να πληρώνεις για να τρέχουν. Προφανώς. Έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί ακούω κάποιους ε, δεν το έκανε σωστά, το έκανε λάθος, το έκανε από εδώ, το έκανε από εκεί. Συμφωνώ και δέχομαι τα πάντα να έρθει κάποιος να πει τη γνώμη του, να βοηθάει και η γνώμη είναι βοήθεια γιατί δεν τα κάνεις όλα σωστά. Εμείς έξι χρόνια, Καλά, ένα μυαλό, τι να προτοκάνει. έξι, έξι χρόνια δεν τα κάναμε όλα σωστά, δεν ήμασταν οι τέλειοι, προσπαθήσαμε μέσα από αυτό που αγαπάμε, ούτε εμπειρίε είχαμε, κανένας δεν ήταν στη διοίκηση που να είχε ξανακάνει διοίκηση, που να πορευόταν μέσα από αυτό το πράγμα να, να ξέρει αποδιοικητικά. Αναλάβαμε έναν ένα, ΑΟΘ με, με χρέος, με πάρα πολύ μεγάλο χρέος, το οποίο στα έξι χρόνια εμείς θεωρούμε κατά τη δική μας άποψη, αυτό να μας το κρίνει ο κόσμος, οι συναθλητές μας και όσοι βρίσκονται κοντά στους αγώνες που διοργανώσαμε τα τελευταία χρόνια με κορονοϊούς, με οτιδήποτε συναντήσαμε μπροστά μας, ε, ότι, κάναμε, ε, ότι κάναμε το Ταμείο 0, ε, δεν, ε, ο ΑΟΘ δεν, δεν χρωστούσε, χρωστούσε δεν χρωστάει σε κανέναν ε, νομίζω ο τελευταίος αγώνας του φετινού Ράλι Δεθ ο φετινό, ο death, δεν έχει ξαναπάρει αγώνα τόσο υψηλή βαθμολογία στην Ελλάδα Και, νομίζω ήταν ένα από τα λίγα Δεθ που είδαμε και εξωτερικού μετοχές. Ναι. Είχαμε 5 πέντε... βουλγαρία. Πεντε πληρώματα και καλά πληρώματα από το εξωτερικό. Και μην ξεχνάμε, Γιάννη, ότι ο αγώνα. Ε, αυτό το. Αν θυμάσαι νωρίτερα, είχαμε κάνει το Θερμαϊκού. Το οποίο επειδή ε, κάποιοι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που αγαπάνε τον ΑΟΔ, λέγανε Δεν θα γίνει ο αγώνα, δεν θα γίνει ο αγώνα, καταλαβαίνει τι αγάπη. Πώ είπαμε, να ψοφήσει του γείτονα η Κατσίκα. Εντάξει, δεν έτσι, δεν πάμε μπροστά μα. Ναι, ακριβώ. Ε, εγώ ε, κίνησα κόσμο, γνωστούς, νοημίε, ανθρώπου που είχαν επαφέ με ανθρώπου στη Βουλγαρία και έφερα και βουλγαρικές συμμετοχέ ε, τότε, στο Θερμαϊκού, νωρίτερα δηλαδή. Το δούλευα για το ΔΕΘ και θα, θα πω γιατί το δούλευα για το ΔΕΘ. Γιατί το ΔΕΘ μετρούσε μόνο στο πρωτάθλημα Ελλάδος Είναι δυνατόν. Ράλι ΔΕΘ να μετράει μόνο στο πρωτάθλημα Ελλάδο και να μην μετράει στο κύπελο Βορείου Ελλάδο. Ένα ράλι ΔΕΘ. Αυτό γίνεται στη, νομίζω. Γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι λάθο τη Ομοσπονδία και θεωρώ ότι για το 26 πρέπει να το διορθώσει. Μα η λογική αυτό είναι ότι ο αγώνα που είναι στην πόλη, εφόσον γίνεται πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδο, δεν μπορεί τη ο Τη Θεσσαλονίκη ο αγώνα να μην μετράει. Πώ θα τρέξει το πληρώματα από τη Θεσσαλονίκη Νομίζω σε όποιον το πει αυτό είναι το αυτονόητο. Ο Όμως, θα να αυτονόητο δεν ήταν Το ράλι δεν είχε 41 ή 42 συμμετοχές Να φανταστείτε ότι άλλοι αγώνες στην Ελλάδα Αν μπούμε και δούμε μέσα φέτο Ποιοι είχαν, που μετρούσαν Ιστορικά θεσμού, Κύπελα ε, Μιλάμε Με 1,5 συντελεστή με, Δηλαδή σπρώξιμο από παντού Δεν είχαν Ούτε την έγλη που είχαμε πέντε βουλγάρικες συμμετοχές και όχι πέντε βουλγάρικες συμμετοχές, Ά, του NTN ε, ε φάμπια, κατηγορία Ράλλη 2, δηλαδή, ή 5 πέντε... ολοι όλοι όλοι βέβαια δεύτερο mm -hmm, δεύτερος πράγμα. ε, ήρθε βούλγαρος ο ε, στο Ράλλη Δεθ και επίση να, να, μείνω λίγο σε αυτό, οι οποίοι άνθρωποι δεν ήταν εδώ τρέξαν, φύγανε. Ήρθαν εδώ πόσε μέρε πριν. Κάναν τι δοκιμέ του, μείνανε με τι οικογένειέ του, είδαν, τρέξαν. Εγώ πήγα να κάνω γυρίσματα για κάποιε δοκιμέ στο περιοχή Λιβαδιού Και, και του έβλεπα κάνουν δοκιμέ με δρομίσια. Ναι. Πριν τον αγώνα, καμιά εβδομάδα. Ναι. Άρα. Η... Είναι πολύ πλευρό είναι... το όφελο. Μπράβει. Δεν είναι ο αγώνα και οι ειδικέ. Είναι... είναι... πάρα πολύ όμορφο αυτό. Εύχομαι η επόμενη διοίκηση του ΑΟΘ να έχει Μακάζει. την ευθύνη να κρατήσει επαφέ και εννοείται εμεί ε, δεν θα είμαστε. <coughs> αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι και όπω εμεί αναλαβα... αναλάβαμε, του ζητούσαμε να είναι κάποιοι άνθρωποι δίπλα μα ε, και εξαφανίστηκαν όλοι. Εμείς δεν θα κάνουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς επειδή το αγαπάμε, τον αγαπάμε τον ΑΟΘ ε, θα είμαστε δίπλα. Βέβαια, λίγο έχει παραπείσει αυτή η λέξη το, το αγαπάμε ε, με το αγαπάμε το ξαναλέω έχει κάποιες διαφορές γιατί όταν, ξε, όταν ανα, ανα, είχα αναλάβει εγώ θεωρούσα από μικρό παιδί που συμμετείχα βοηθάμε στον ΑΟΘ βοηθάμε στον ΑΟΘ βοηθάμε στον ΑΟΘ βοηθάμε στον ΑΟΘ Εννοούμε βοηθάμε αυτούς που πληρώνει ο ΑΟΘ. Γιατί ένας αγώνας για να γίνει είναι λίγοι οι άνθρωποι ε, που κατά εγώ και εκφωνίζω και λέω τα ονόματα τους δημόσια για να μην τους βάζω όλους, αλλά θα μιλήσω για δύο-τρεις ανθρώπους, δεν υπάρχουν παραπάνω, που ποτέ δεν έχουν πάρει λεφτά από τον ΑΟΘ, που βοηθάνε πραγματικά τον ΑΟΘ, 100 -100 που θελοντές. είναι πάντα δίπλα στον ΑΟΘ, που έρχονται στις εκδηλώσεις του ΑΟΘ... Ε, που ό,τι και να, να έχω δεχτεί τηλέφωνα γιατί στην πρώτη τριετία ήθελα να μην ε, ασχοληθώ, να μην συνεχίσω, να παίρνουν τηλέφωνα και να λένε Στο κράτη, εμεί θα είμαστε δίπλα σου, μην το αφήνει ε, που και αυτοί οι άνθρωποι το έχουν καταλάβει και μου λένε τέλος, μη συνεχίζει. Αυτοί οι άνθρωποι που α έρθουν οι επόμενοι και εμεί να βοηθήσουμε, φτάνει αυτό. Α έρθουν να το πάνε πιο μπροστά αφού το θεωρούν ικανοί. Εννοείται και είναι ικανοί να έρθουν να δούνε. Αλλά μην ξεχνάμε και θα το πω και θα το λέω πάντα η βοήθεια είναι πληρώνομαι, έρχομαι στο βουνό ε, μετακίνηση τη βοήθεια που προσφέρεις τώρα δεν ξέρω αν είναι βοήθεια ή αν είναι αυτό γιατί μου λέει κάποιος έρχεται και κάθεται από το πρωί μέχρι το, μέχρι το μεσημέρι γιατί βράδυ δεν υπάρχει μέχρι το μεσημέρι κάθεται στο βουνό και παίρνει από 30-40-50 ευρώ αναλόγως ποια θέση έχει συν τις βεζίνες του Όπω καταλαβαίνουμε, πού είναι η βοήθεια για να ναι, Δεν δε εργασία. Κανονική εργασία. Ναι, ναι γιατί λέει άλλο, βρε μου ανθρώπου να έρθουν αν αυτό. Εντάξει, θα πάρουμε. Λένε... Ίσως δεν είναι τόσο ρομαντικά τα πράγματα όπω νομίζαμε κάτι. Ναι, εγώ Ή μπορεί να δεν παλιά, ξέρω, δεν ξέρω, αν τα μπράβο. Αυτό ακριβώ. Δεν ξέρω τι γινόταν πιο παλιά. Παλιά μπορεί να έπαιρνε στο ΕΚΑΒ να μην πλήρωνε. Σήμερα πληρώνει τα σενοφόρα. Τα σενοφόρα κοστίζουν 3 με 4 χιλιάρικα. Αν θε να έχει σενοφόρα. Ναι, δεν, δεν κάνει Εννοείται δεν κάνει αγώνα. Ε, μετά, πυροσβεστική. Ε, και μπράβο του. Ε, αστυνομία. αστυνομία. Σημαντικό. Και μπράβο του. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνεισφέρουν. Κάποιοι άνθρωποι υπογράφουν για να γίνει ο αγώνα. Η αστυνομία υπογράφει. Υπάρχει, υπάρχει ευθύνη, δεν είναι... Ναι, υπάρχει ευθύνη. Ε, θεωρώ όμως ότι ο ΑΟΘ εμένα με έκανε πάρα πολλές στιγμές ε, να πω ότι τέλος δεν θέλω να, να ακούω για αυτοκίνητο. Και αν ακούσεις Γιάννη που πολλές φορές λένε για παλιούς οδηγούς και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα που τους ξέρουμε ότι πας του μιλάς και δεν θέλει να ακούει, κάνουν για αγώνες. Εγώ έλεγα καλά είναι δυνατόν, ως ε, μικρός ας πούμε, είναι δυνατόν να του μιλάς και να λέει δεν θέλω να ακούω ούτε για όθη, δεν θέλω να ακούω ούτε να πηγαίνω να του βλέπω. Τώρα του καταλαβαίνω. Έφτασε σε αυτό το, ναι, το σημείο τη καριέρα σου. Πε μου λίγο τώρα. Άρα, άρα το κομμάτι ΑΟΘ για σένα το βλέπει ότι αυτό ο κύκλο πάνε να κλείσει. Και πάει ναι, για μια διαδοχή. Ναι, το Φεβρουάριο δεν, δεν πρόκειται να βάλω υποψηφιότητα σε όποιο σημείο και αν φτάσει. Γιατί κάποιοι θεωρούν την προηγούμενη φορά δύο φορέ είχαμε πάει σε εκλογέ, δεν έβαζε κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση όπου και να είναι. Δηλαδή, όπου και δεν πρόκειται να. Και το λέω νομίζω έξι χρόνια. Να μου πεις μια τριετία, θα έλεγε ξεκίνησες γιατί το άφησες γιατί. Πάνω στο έκανα, καλό το έκανα. κομμάτι που λένε. Ναι. Κάναμε πολλά πράγματα στον Άοθ. Γίνανε, ναι. Και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Κάναμε... Είχαμε μπει σε μια έκθεση, στη Sport Expo. Είχαμε φέρει simulator ε... για την ασφαλή οδήγηση. Είχαμε φέρει. Ε... Μια εταιρεία η οποία είχε τα γυαλιά που φορά μέθη, τα γυαλιά τα μετα... για τα χάπια τη έκσταση. Δηλαδή, θέλαμε, προσφέραμε και κοινωνικό έργο. Είχε, είχε, ναι. Ε, είχαμε τον Σίμον Θεοφανίδη, ο οποίο είναι εγκεκριμένο γιατρό. Ε, για θέματα πήγαινε σε σχολεία, πήγαινε, κάναμε και τέτοιε εκδηλώσει. Συνεργαστήκαμε με την αστυνομία, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, στην πλατεία Αριστοτέλου. Προσφέραμε 300 κράνοι με την τροχέα. Το θυμάμαι. Αυτό, τώρα γίνεται, τελευταία προπέρση. πότε και γίνεται αυτό. Ε, η πιο, παλιά, πιο, παλιά, πιο, πιο παλιά. Πιο παλιά, Ήτανε, πιο παλιά. Ναι, ναι. Θυμάμαι όμως, ναι, ναι, ωραία κίνηση. Είχαμε κάνει 300 κράνη. είχαμε φέρει κάποια παιδιά που μείνανε ανάπηρα ε, στην πλατεία Αριστοτέλους από τροχέα. Ε, τους προσφέραμε αυτούς που έγραψε η τροχέα τον προηγούμενο μήνα για κράνος, του έστειλε αυτό να έρθουν να παραλάβουν ένα κράνο. Δηλαδή, δώσαμε 300 κράνη σε οδηγού που πολύ. είχαν Πάρα Βέβαια, είχαμε ξεκινήσει και μία δράση η οποία δεν την υλοποιήσαμε ε, ποτέ και αυτό γιατί είχε έρθει ο κορονοϊό και μα έβγαλε εκτό. Είχαμε μαζέψει παιδικά καθισματάκια. Γιατί υπάρχουν οικογένειε οι οποίε ε, δεν μπορούν να αγοράσουν και βάζουν τα παιδιά του έτσι μέσα. Και είναι κρίμα. Είχαμε μαζέψει mm. παιδικά καθισματάκια και θα φτιάχναμε εκδήλωση για να μοιράσουμε σε οικογένειε που δεν μπορούν να παναγοράσουν ένα παιδικό καθισματάκι, να βάλουμε και την ασφάλεια των παιδιών του. Είχαμε κάνει αυτή, δεν την αφήσαμε ποτέ. Táxi. Táxi. Έμεινε σε σκέψη, ίσω η επόμενη δίκηση το ολοποιεί. Μακάρι και να βοηθήσουμε κιόλα. Γιατί είχαμε πει θα πάρουμε κάποιοι που τα, που τα χρησιμοποίησαν, μεγαλώσαν τα παιδιά του, θα τα πηγαίναμε σε ένα ειδικό που υπήρχε στη Σύνδο σε ένα ειδικό καθαριστήριο με πιστοποιήσει ε, που να τα Να τα κάνει καινούργια τέλο πάντων. Να, πάλι, να ναι. τα κάνει καινούργια και θα βάζαμε κι εμεί 100 καινούργια που θα φέρναμε απ' έξω για να προσφέρουμε στον κόσμο. Αυτά είναι ωραία πράγματα να γίνονται γιατί βοηθάνε γενικότερα τον κόσμο. Δηλαδή είναι θέμα ασφάλεια. Πόσο μάλλον για παιδιά τώρα που είναι αυτό. Σημαντικό. Πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ε, Ακόμη και την αγωνιστική άδεια, όταν βγάζει, γράφει. Το άθλημα είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Τρε... Οι ταχύτητε είναι πάρα πολύ μεγάλε. Βέβαια, αφορά με το φετ, φόρμα αυτό. Τα το ξέρει από την αρχή, γιατί έχει αυτό ακριβώ. Όλο τον εξοπλισμό, με ημερομηνία λήξη, όλα. Αυτό. αυτό είναι καλό να το βλέπουν οι πιο οι... Οι γρήγοροι, όπω και εμεί έτσι γρήγοροι ήμασταν στον δρόμο. Μπαίνει θερμόαιμο όταν ξεκινά. Ναι. Ε, ότι καλό είναι στον δρόμο να προσέχουμε, να ακολουθούμε τον κοκ, να φοράμε τη ζώνη. Τα τελευταία χρόνια μιλάμε στα κινητά, να μην κάνουμε FaceTime και συζητάμε, γιατί πλέον δεν θέλουμε να του ακούμε. Έχουμε ξεφύγει από το να του ακούμε, θέλουμε να του βλέπουμε, βλέπουμε και όλα ε? την ώρα που οδηγάμε. Άσε που μα βάλαν τώρα και στα αυτοκίνητα, όλο ο εκεί δίπλα να έχουν. Τώρα άνετα, ε, τώρα πράγμα. σε λίγο. <laughs> 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 θέλει προσοχή. Τι να ε, πες μου λίγο τώρα. Εσύ φέτο ε, ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με το σκότω το Φάμπια. έκανες και με το Φάμπια το ΕΒΟΔΙΟ το ΔΕΘ. Σωστά τα λέω, θα έκανε κάνω κάποια Έκαναμε Έκανα με ΕΒΟΔΙΟ, ξεκίνησα το πρωτάθλημα. Ναι. Ε, με την on sale. 2 ναι. ήταν εκείνο. Ε, εκείνο ήταν ΕΒΟΔΙΟ. Ε. Με, το τον πολυζόης, με τον Γιώργο τον Πολυζόη στον οδηγό. Με τον ε, Γιώργο τον Είσαι βαρύ όνομα για στον οδηγό. νομίζω είναι. <laughs> <laughs> όταν ε, φτάνεις φτάνει στο όνομα Γιώργο Πολυζόη, εκεί σταματά. Ναι, <laughs> 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 ε, ναι, με τον Γιώργο ξεκινήσαμε να κάνουμε πρωτάθλημα χώματο, ε, πρωτάθλημα ασφάλτου, ε, ράλι Ακρόπολης ε, αυτά. Τρι, δηλαδή θα φτιάχνουμε. Θα όλο. Βασικά όλο τον χρόνο θα ήμασταν ε, είχες, στα full, Full, full. full. Ε, ξεκινήσαμε <σχετίζοντα> για full εμπλοκή. Κάναμε τη Θήβα, κερδίσαμε τον πρώτο πρωταθερματικό. Πήγαμε στη, στον πύργο Ηλίας, είχαμε μια τυχη στιγμή. Ε, χτυπήσαμε μια ρίζα δέντρου, έφυγε μπροστά ο τροχός. Εγκαταλείψαμε, ενώ ήμασταν μπροστά. Ε, πήγαμε στην Κρήτη... Καταστρέψαμε το αυτοκίνητο. Έτσι, τον πάρισμα <σχετίζοντα> εκεί πέρα. Εκεί ο Νίκος ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης on-sale και τρέχαμε για την on-sale είπε ότι δεν θα, ξανασυμετάσχει ε, ξανασυμμετάσχει για φέτος θέλει να ετοιμάσει το αυτοκίνητο για του χρόνου βέβαια στην πορεία προέκυψε να ετοιμάσει το αυτοκίνητο να, να το βάλει να τρέξει κιόλας ε, στους αγώνες και δεν συνεχίσαμε. Οπότε είπα τον Πολίτη: Να κάνουμε ένα αγώνα το Rally Death. Βέβαια το Rally Death το κάναμε γιατί και εγώ και ο Γιώργο ήμασταν 7-7. Γίνεται για, να... για την 8η νίκη. Για την 8η νίκη, για να περάσουμε μετά από 39 χρόνια να γράψουμε τη δική μα ιστορία. Τουλάχιστον ε... να αφήσουμε κάτι στα παιδιά μας, στα εγγόνια μα, στην ιστορία. οικογένειά μα, ότι ο μπαμπά μα, ο παππού μα ε, έχει κερδίσει πολλέ. Άρα μιλάμε χορές. για 8 νίκε στο ράλι. Ναι, 8 νίκε <laughs> εσύ, σαν Σοκράτη, και 8 νίκε ο Γιώργο. Όχι ε, χωριστά. Ο χωριστά είστε, απλά νίκες. όχι και, και τι 8 μαζί. Ο καθένα από μόνο του 8 νίκε. Όχι, εγώ με τον Γιώργο έχω δύο νίκες. Έχετε κάνει με το Γιώργο νίκες, ναι. Νίκες, ναι αλλά... Έχω κάνει με το Χάρη το Δήμο. Ε... Ναι. Άρα λοιπόν 8 νίκες. Ο Γιώργο το έχει κάνει με τρει τρεις, τρεις οδηγού. Με σένα. Με μένα, με το τον Κίρκοβιτ, τον Κίρκο, με το λάπρο, τον Λάμπρο τον Κίρκο. Έχει πάει να φύγει του Κίρκου. Ναι, με του Κίρκου έτρεχε ο Γιώργο. Άρα λοιπόν να τα δούμε. Να ναι. Ωραία. Ε, του χρόνου, τι λέει το πρόγραμμα, έχετε αποφασίσει. Α, ακόμη δεν έχω αποφασίσει. <σχει> και νωρί ακόμα. πάρα πολύ νωρί. Εντάξει. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα ράλι Ακρόπολη, το ράλι ΔΕΘ. Ε, νομίζω, Γιάννη, δεν είμαστε τώρα σε ηλικία να πω να πάω να, να πάρω πρωταθλήματα. Ε, τώρα δεν έχει να αποδείξει κάτι, νομίζω. Ούτε ακριβώ. Το κάνει για σένα. Ε, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει να κάνω ένα Ολυμπιακό ράλι, γιατί είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο κομμάτινο. Αγαπάω τον κόσμο εκεί στον πύργο. Μ' αγαπάνε και αυτοί και μου το δείξαν μετά από χρόνια. Ε, τώρα που πήγα να συμμετάσχω, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Γιατί όταν πήγα στη ράμπα κίνηση που γίνεται η πανηγυρική η κίνηση. Ήταν φανταστικό αυτό που ζούσα εκεί τη στιγμή. Ο πρόεδρος ε, της Λέσχης, ε, ο Μιχάλης, είναι φανταστικός άνθρωπος. Ε, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν. Ήταν και ότι εκεί πάντα έλεγα όταν θα κλείσω την καριέρα μου θέλω να την κλείσω στον πύργο. Εκεί, ε. Ναι, ήταν ο πρώτος αγώνας που κέρδισα πρωταθληματικός. Ήταν ο πρώτος ε, αγώνας που ένιωσα ε, και εγώ μεγάλος οδηγός γιατί πήγα στην εκκίνηση Και δεν είχα ξαναδεί τόσο κόσμο Αυτό τον κόσμο που είχαμε εμείς Στην πλατεία Αριστοτέλους που ήταν ε, Φέτος νομίζω είχε κόσμο; Πάρα πολύ φαντα... Φανταστείτε το στον πύργο ε, Ηλίας ε, Όχι Δεν είχε τον κόσμο Της πλατείας Αριστοτέλους Αλλά εκεί ήταν ο κόσμος που ήρθε για τον αγώνα Στην πλατεία Αριστοτέλους ήρθανε είχε ο κόσμος απ δηλαδή, Είχε, είχε από όλο τον κόσμο Εκεί είναι όλοι όπω λε, πάω στην Τούμπα να δω τον Μπάουκ. Εκεί Αυτός κόσμος, ναι. ήταν αυτό ο κόσμο. Ναι. Πάντα, πάντα, όπου και να πάμε. <laughs> ωραία, ωραία. Ε, ένα τελευταίο θέμα που θέλω να ρωτήσω για το αγωνιστικό κομμάτι να πούμε είναι το ότι εσύ, πέρα από το ότι έχει μια εμπειρία και τρέχει όλα αυτά τα χρόνια με αυτοκίνητα κορυφαία, είχε και μια συνεργασία, να το πούμε έτσι, με μια αγωνιστική ομάδα από το εξωτερικό, με την Eurosol. Ναι η οποία είναι μια κορυφαία ομάδα του είδου, να πούμε. Ε, Είχα εμένη... φέρει το 2016. Ήσουν ο πρώτο, νομίζω. Ναι, ναι. Ε, ή, ή δεν ξέρω αν σου 5 τότε με Φάμπια. ή αν ήσουν από του πρώτου, τέλο πάντων. Ναι, από του πρώτου. Εκείνα ήμουν, τα χρόνια. Νομίζω το 2016 ήμουν από του πρώτου που το είχα φέρει. Δεν το θυμάμαι ακριβώ για να μην αδικήσω κανέναν, ναι, αλλά θεωρώ ότι ήταν. Εγώ πρώτη φορά ε... το είχα δει στι δοκιμέ που είχε κάνει ε, από το Ρέο Καστρο τότε, θυμάμαι. Έρθει. Είχε έρθει. Ε, με τον Πλέτο το Φάμπια που έχω, ήταν, ελληνικό αέρα που ναι, ήταν ναι, επάνω ναι, 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 ναι. Ε, Εγώ ρω πέντε εκεί δεν προσφέρα ζωή μου. Που ήσουν να συνδοκιμάσει. Και τότε το όταν το οδήγησα, να πω την αλήθεια, Γιάννη, ε, είχα πει πολύ αργό. Ήταν το... Ήτανε πάρα πολύ αργό σαν αυτοκίνητο. <laughs> ήταν φανταστικό σε φρένα, σε ανάρτηση, αλλά εγώ <laughs> ένιωθα <laughs> το Εύω Πάμε, που πέρα, έφευγε, ναι. που είχε δύναμη το μοτέρ και ξεκολούσε και δεν, δεν μου έδειχνε δύναμη. Τώρα λέω μπορεί να έχω και μερικά χρόνια γιατί είχα μια αποχή από το 9 μέχρι το 16 οπότε λέω Μήπω είναι ιδέα να μου, μήπως, και... ε, μου φαινόταν πάρα πολύ αργό το αυτοκίνητο mm. και βέβαια έχω οδηγήσει όλες οι γενιές εκεί ε, με τη Γιουροσόλ είχα οδηγήσει το 16, το 17 δηλαδή το, το μετά και το facelift το μετά, δηλαδή, μετά, το... Evo τελευταία το 19 ή το 21 δεν θυμάμαι πότε και τα δυο τελευταία χρόνια τώρα ε, το, οδηγή, το, τα τελευταία, το, το οδήγησα το Evo και το Ares. Ε, Δυο χρόνια τρέχω τώρα το αρέστο καινούριο. Ε, νομίζω η και, Eurosol ε, όταν εγώ πρώτο ξεκίνησα ήταν όταν πρωτο, είχε πάρει αυτό το αυτοκίνητο και φυσικά όπως γνωρίζετε έχουν τρέξει μεγάλη οδηγία ο Όλιβερ Σόλμπερκ ο Καγιτάν Καγιτάνοβις δηλαδή πρωταθλητές Ευρώπης, παγκόσμιοι πρωταθλητές με αυτήν την ομάδα. Νομίζω ο Γιάννος, ο Μπουκάλσκι ε, κάνει φανταστική δουλειά φεβαρός, φεβαρός είναι φεβαρός. πάρα πολύ δυνατός αυτό που κάνει δηλαδή, ε, το επειδή, πούμε, επειδή ε, πάντα ε. όταν πά σε ένα αγώνα και δεν βασκαλά, καλά φταίει το αυτοκίνητο, φταίνε τα λάστιχα φταίνουν όλοι οι άλλοι εκτός από σένα που δεν πατάς τον γκάζι mm. νομίζω όταν επιλέγεις την EuroSol πρέπει να δεις τι κάνεις εσύ όχι τι κάνει το αυτοκίνητο. Οι άλλοι είναι καλοκουρδισμένοι όλοι. <laughs> <laughs> Νομίζω όλα τα Αυτό, υπόλοιπα πώς, είναι... Πώς είναι να δουλεύει μια ομάδα της, παγκοσμίου, γιατί παγκοσμίου επίπεδο είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή να ε, έρχεται το αυτοκίνητο με την ταλίκα του, τους μηχανικούς σου, ε, τον ε, πέφτεινο της ομάδας, να σου πει θα διοικεί μα θα κάνουμε έτσι... Τα λάστιχα, ραδιασμένα μέσα στο φορτηγό και ξαφνικά λες, τώρα Τι κάνουμε εδώ πέρα. Έχει επιλογή που... να, ναι. να βάλει ό,τι λάστιχο θέλει. Ε... Και έχουν και την εμπειρία να σε καθοδηγήσουν σε ένα οδηγό. Ναι, Εσύ, γιατί... Δηλαδή, μπορεί να μην το έχει με τη στρατηγική, για να σου πούνε: Εδώ θα κάνουμε αυτό, εδώ θα πάμε έτσι. Αυτό όλο το... Εγώ... Αυτή η μαγεία τέλο πάντων πάρα... είναι? είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, πληρώνεται ακριβά αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια, πληρώνει ε, θε... για να μάθεις ή πληρώνεις κάτι το οποίο στο μαθε... το παίρνει το τέλειο. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο υπάρχει, το διαχειρίζει, το έχει πληρώσει και ξέρει ότι πρέπει να βρει τον εαυτό σου. Ειδικά στου αγώνε αυτού. Ναι, είναι το γεγονό ότι μετά από μια τέτοια εμπειρία θα βρει και κερδισμένο και σαν οδηγό και σαν άνθρωπο. βέβαια. Όταν ξέρει ότι θα οδηγήσει και δεν μπορεί τώρα μέσα στις 25-30 χιλιόμετρα που θα κάνει ένα τεστ πριν ένα ράλι δεθ να ξέρει αν σου γυρίζει λίγο παραπάνω, αν. Όποιο το πει αυτό και έχει την εμπειρία, μπράβο του, θα το, δώσω, θα το πω συγχαρητήρια. Μπράβο, είναι ταλέντο. Εγώ νομίζω ότι έχοντας μια τέτοια ομάδα πηγαίνεις, βλέπει, ε, το, το στον υπολογιστή, βλέπει το αυτοκίνητο τι έχει κάνει, σου διορθώνει πράγματα δίχως ε, να το έχεις... Τα ε, περνάει όλα μέσα τηλεμετρία. Τα λάβει τηλεμετρία, βλέπεις την τηλεμετρία αυτό και αν σου δει ότι κάπου κάνεις λάθος, σου λέει ότι κατεβάζεις νωρί, κράτα λίγο την ταχύτητα πιο ψηλά, μπορεί να ανάβει το λαμπάκι, κράτα μερικά δευτερόλεπτα στην τέταρτη, πέμπτη ταχύτητα. σε βοηθάει η ομάδα και πάρα πολύ. Και όλα αυτέ τι λεπτομέρειε όταν... σε έναν αγώνα είναι δευτερόλεπτα και τα δευτερόλεπτα γίνονται λεπτά. Όταν έχει συναγωνισμό και, και και βγαίνει από μια ειδική με τρία δευτερόλεπτα διαφορά, τέσσερα δευτερόλεπτα διαφορά, νομίζω αυτά δεν όχι τα θέλει. Και όταν δεν, 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 δεν θε να κερδίσει κάποια κομμάτια για να μην ρισκάρει, γιατί πλέον όταν. γιατί δεν τρέχουμε για να χάσουμε, τρέχουμε για να κερδίσουμε. Προφανώ. Οπότε όταν φτάνει στο πικ και πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω όσο λιγότερο το κάνεις το λίγο παραπάνω έχεις, περισσότερο, λέει, έχεις περισσότερες πιθανότητες να φτάσει στη ράμπα οπότε όσο λιγότερο έχεις να ρισκάρεις ξέρεις ότι θα φτάσει στη ράμπα το θέμα είναι ότι με μια τέτοια ομάδα πέρα τον αντίπαλο που έχεις θεωρώ ότι έχεις πλεονεκτήματα να κερδίσεις βέβαια πρέπει να πατάς τον γκάζι πάντα ε, πρέπει να το έχεις και σε λίγο ε, μόνο γιατί κατά καιρού ακούμε ε, και δεν θα μιλήσω για μένα, θα μιλήσω για άλλα παιδιά γιατί λέει ε, ε, καλά έχει και αμάξι. Κανένα αυτοκίνητο δεν πάει μόνο του. Ναι, και εγώ έχουμε, πάνω, δει, και έχω, πάω ανέβω πάνω και να αμάξω να έχω δέκα πάω Έχουμε δει και στην Ελλάδα να έχουν τρέξει τέτοια αυτοκίνητα τελευταία αυτή, αλλά δεν γράφανε χρόνου οι άνθρωποι. <Το> τόσο μπορούσαν, τόσο πηγαίνω. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Ο καθένα με τι δυνατότητέ του. Αλλά νομίζω ότι τίποτα δεν πάει μόνο του. Ε, Προφανώ δεν πάει τίποτα <Το μόνο του. Άμα. Ο οδηγό αγώνων έχει και το μυαλό, γιατί και το μυαλό είναι μεγάλο σημαντικό πράγμα. Έχει και τα χέρια που λέμε να πάει ένα αυτοκίνητο. Νομίζω και με μικρότερο αυτοκίνητο θα πετύχει του χρόνου που θα πετύχει. Έτσι είναι. Και Μετά είναι... Μετά, δηλαδή, όλα έρχονται η, και κουμπώνουν η και, ομάδα, και το αυτοκίνητο, και η ομάδα, η εμπειρία, ως ο, οδηγός, ο Ο συνοδηγό του Α και το μ. Να κλείσει τα μάτια και να σου πει: Άλλο τρίψει δεξιά. Ε, θα στρίψει. Έτσι δεν είναι. Εγώ ακόμη και αν δεν βλέπει. Εγώ ακόμη και στον αγώνα που μου έχει βάλει που το κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου με το <laughs> Mini Cooper <-Govern, laughs> όταν μου μιλούσες και μου έλεγε Πρόσεχε πρόσχε αυτή είναι λίγο κλειστή είναι λίγο, αν σε είχα δίπλα μου πιο γρήγορα θα πήγαινα δεν ξέρω τι χρόνο έχω κάνει γιατί πρώτη φορά κάθομαι να σημειωθεί αυτό έχω κάνει ένα γύρο στον Ιέλμπου και στον οδηγό στο Τζολακή <laughs> να το βάλετε στο βιογραφικό μου <laughs> πρώτη φορά ε, να ξέρει, θα πήγαινα πιο γρήγορα. Στο λέω σίγουρα γιατί εγώ δεν μπορώ να οδηγήσω αν δεν έχω. Να, ναι. Γι' αυτό και ποτέ έχω κάνει μια ανάβαση στην Ξάνθη τότε που ήμουν. Να... Άμα μα να, να ακούσει τώρα, πού να τα θυμάσαι. Ναι, όχι. <laughs> όχι. Δεν ξέρω, έχω ένα αυτό γιατί πολλοί λένε εντάξει, μωρέ, δεν τον ακούει. Εγώ και μόνο μου, μου να έχω πούς. περάσει και να την ξέρω τη στροφή απ' έξω, δεν ξέρω, νιώθω μια Άμα ασφάλεια. ε? Ναι, νιώθω μια ασφάλεια. Δεν σηκώνω. Δηλαδή, αν μου πει ο συνοδηγό μου αυτό που έχουμε γράψει μαζί, μου το τονίσει, για μένα είναι τέλο. Δεν υπάρχει. Είναι σημαντικό αυτή η χημία που υπάρχει μεταξύ του οδηγού. Δηλαδή, αυτό ο δεσμό για μένα είναι ε, όλη η ουσία στα ράλι. Ναι, δεν είναι εγώ. φόρμουλα, δεν είναι GP, δεν είναι κάτι άλλο ενιαίο ή όλα αυτά που γίνουν. Είμαι σε άλλη χάρη και εκείνο, δεν λέω. Σίγουρα. Αλλά, για αλλά... Μένα ο ρομαντισμό στο ράλι είναι αυτό ότι είναι δύο άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι. Όσο κράθε ο Λακκίδη και και που κέρδισε. Είναι, και, είναι και ο Γιώργο πόσο... Ο Πολιζόη ή ο Χάρι ο Δήμο ε, ε, παλιότερα ή οποιοδήποτε άλλο δίπλα. Και πάντα λέει ο άλλο ότι. Έλα, το ξέρει, λέει το δρόμο πήγαινε μόνο του Από εδώ είναι το πιο κάτω αυτό, είναι. Ναι, ναι, πήγαινε αυτό, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ειδικά σε μένα προσωπικά, εγώ ακούω πάρα πολύ τον συνοδικό μου. Ε, ποτέ δεν έχω πει και ούτε θα πω ποτέ γιατί ποτέ δεν ήμουν από του ανθρώπου. Γιατί σηκώνω το πόδι μου από τον Γκάζι αν πηγαίνω μόνο μου και να το ξέρω. Ασυνέστητα, σηκώνω το πόδι από τον κάτω. Άρα στην καθημερινότητα είσαι αμυντικό οδηγό. Ναι, δεν μια, ναι, είμαι... δεν... Δηλαδή, αν κάτσει δίπλα μου κάποιο και δεν ξέρει ποιο είμαι, θα πει Αυτό δεν έχει σχέση με αγώνα. Αυτό είναι ο δικό αγώνα που βάλετε να κάτσω δίπλα <laughs> 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 ναι, μου. Ε, ναι. Να πάμε λίγο σε πιο καθημερινά πράγματα. Πάρα πολύ ωραία αγώνε. Νομίζω η κουβέντα θα μπορεί να συνεχιστεί για μία ώρα ακόμα τουλάχιστον χωρί να κουραστούμε. Μου μιλά για αγώνε. Ε, το κατάλαβα. <laughs> και και μένα μου αρέσουν οι αγώνε. Ε, να πάμε σε μια πιο έτσι, καθημερινή κουβέντα να πούμε. Ε, στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα. Και σε αυτό το κομμάτι με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα έχουμε και ένα mini quiz να κάνουμε. Κάθε φορά ο καλεσμένο μας απαντάει σε μια ερώτηση. Έχουμε τέσσερις απαντήσεις και θα πρέπει εσύ να βρεις τη σωστή απάντηση. Οπότε πάμε να δούμε το quiz. Σε τι αφορά η νέα οδηγία GSR2 στα καινούργια αυτοκίνητα. Α. Αυτόματο φρενάρισμα και διατήρηση λόριδας κυκλοφορίας. Β. Αναγνώριση οδικών σημάτων και απόσπαση προσοχή οδηγού. Αναγνώριση απόσπαση προσοχή οδηγού. Γ. Το Α και το Β μαζί. Mm -hmm. Δ. Ενσωμάτωση δικτύου 5G στο αυτοκίνητο. Έτσι, η οδηγία ονομάζεται GSR2. Και για την ιστορία να πούμε ότι αυτό είναι υποχρεωτικό από τον νόμο πλέον στην Ευρώπη. Από τον νόμο. Οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αυτοκίνητο κυκλοφορεί από 7 Ιουλίου του 2024 και μετά. Αν αγοράζει δηλαδή ένα αυτοκίνητο σήμερα. Έχει το GSR2 μέσα. Αυτέ είναι οι απαντήσει μα. Ναι. Δεν σου βαλαγώνει την ερώτηση γιατί ξέρω θα την ήξερε. Ναι. <laughs> Νομίζω και το Α και το Β μαζί. Και το Α και το Β μαζι mm -hmm. Για να δούμε την απάντηση. Είναι βεβαίω και το Α και το Β μαζί. Και είναι για κάποια πράγματα ακόμα. Γιατί πλέον αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν από τι 7 Ιουλίου και μετά, σύμφωνα με αυτήν την οδηγία, έχουν το σύστημα που φρενάρει μόνο του. Αν γίνει θα μα κάτι ή σταματήσει ένα αυτοκίνητο, φρενάρει αυτόματα. Έχει αναγνώριση πεζού, αναγνώριση ποδηλάτου φρενάρει μόνο του σε αυτή την περίπτωση. Δεν θα αυτή την απάντηση χωρί να ξέρω αυτή, ότι... Γιατί λέω ότι πλέον για να. Γιατί είπε ότι ε, είναι υποχρεωτικό, υποχρεωτικό. Ε, αυτό. Οπότε υποχρεωτικό τι θα είναι. Τι <laughs> <laughs> θα είναι, θα δικτύου 5G <laughs> που προσπαθούμε. Απλά το GSR, καμιά φορά είδε, είναι μπορεί να σε μπερδέψει. <laughs> ναι, ναι. Οπότε έχουν αυτά. Έχουν το κομμάτι που το, αυτό το ημιαυτόνομη οδήγηση που λέμε σε κρατάει στη λωρίδα κυκλοφορία στο αυτοκίνητο, σε ειδοποιεί αν πάνε να βγει και αν πάει να βγει, σε μαζεύει και λίγο μέσα. Συν το ότι έχει α, παρακολούθηση οδηγού, σε βλέπει το αυτοκίνητο να οροποδηγεί. Αν οδηγεί και χαζεύει βιτρίνε, θα σου πει ε, μπροστά σου. Χτυπάει. Έχει μια μορφή κάμερα, άλλα τα έχουν με κάμερα, άλλα με υπέρδρε. Σε βλέπει όμω το αυτοκίνητο να οροποδηγεί και πρέπει να κοιτά μπροστά. Καταλαβαίνει γενικότερα αν είσαι εκεί όταν οδηγεί. Αυτά είναι υποχρεωτικά. Συν έχουν αισθητήρα πίεση ελαστικών, άρα αν χάσει ένα ελάστικό αέρα, σε ενημερώνει. Υποχρετικό πλέον. Mm -hmm. Δεν το βάζω έξτρα, γιατί μου αρέσει στον εξοπλισμό. Αυτά είναι υποχρεωτικά πλέον τον νόμο. νόμο. Την οδηγία τέλο πάντων. Παρα, Συν πάνω. το γεγονό ότι τα αυτοκίνητα αυτά όλα έχουν αναγνώριση των δικοσημάτων, δηλαδή περνάει σε και σου λέει 70. Στο χτυπάει μέσα, και άλλα το κάνανε. Αλλά πλέον, άμα είσαι εσύ στα 75, χτυπάει. Τεν, τεν, τεν. Οδηγούσε ένα φοράκι αντίγκουναν προάλλε και έλεγε Αφήστε το πόδι από τον γκάζι. Το έγραφε το καθάρι. Δηλαδή, πάει να σε βάλει λίγο σε αυτό το κομμάτι. Συν το ότι άμα έχει cruise control, που έχει πλέον, ε, μπορεί να οδηγήσει cruise control βάσει των σημάτων που διαβάζει η κάμερα. Να μην ασχολείσαι για τα όρια. Mm. Αυτά που πλέον καταλαβαίνει είναι να πάρει το πιο απλό αυτοκίνητο, τα έχει. Και το καλύτερο απ' όλα. Προεγκατάσταση αλκοτέστ. Δεν κάνει αλκοτέστ ακόμα το αυτοκίνητο, είναι όμω έτοιμα. Αν αύριο μεθαύριο βγει κάποιο και πει βάλτε αλκοτέστ, τα αυτοκίνητα αυτά έχουν. Οπότε à, το πάσα στο συνεργείο πολύ. και αυτό, το βάζω. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι. Θα φυσά, τι θα κάνει, δεν ξέρω. Τα αυτοκίνητο, αν εσύ θα έχει τσούξει, δεν θα παίρνει μπροστά. Οπότε μετά, όταν θα αρχίσει να πληρώνει ταξάκια, εσύ, εγώ, ο καθένα μα, θα πει: Οκ, okay, μήπως να μην πει τελικά. Αυτό νομίζω είναι καλό για, για όλου. Τα... Και για αυτού που πίνουν είναι καλό. Και για όσου και φεύγουν για... μία φορά ναι, ναι, στο ναι, τόσο. Ένα στα τέσσερα τροχαία ατυχήματα περιλαμβάνει εμπλακόμενο που να έχει αλκοόλ. Παρα... Δηλαδή είναι 25% το νούμερο, είναι τεράστιο. Είναι, είναι, φοβερό. Αυτό αν γίνει, που για μένα πρέπει να γίνει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε σωστά, εμεί τα συμπτύξαμε βέβαια τι ερωτήσει, δεν μπορούμε να γράφουμε τώρα κατεβατό τον εξοπλισμό. Αλλά το ζουμί είναι αυτό, ότι τα συστήματα αυτά πλέον είναι υποχρεωτικά. Ό,τι αυτοκίνητο και να πάρει ο καθένα, αυτά είναι στάνταρ πλέον. Αυτά όμω με το quiz, μια και πιάσαμε τα συστήματα και τα αυτοκίνητα. Να γυρίσουμε πάλι σε σένα. Τι αυτοκίνητο οδηγείς? Ένα πόρσε Παναμέρα. Θερμικό. Ναι. Βενζίνη. Το ναι. ναι, ναι. Με τα ηλεκτρικά τι σχέση έχει. θα γόραζες. Ε, Ηλεκτρικό θα αγοράζα μόνο για τη δουλειά μου Για μικρέ αποστάσει. Θα αγοράζεις παρ' αυτά θα αγόραζα, ναι. Όχι για προσωπικό γούστο δηλαδή αυτό. Όχι, όχι Νομίζω περισσότερο για την οικονομία που έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ε, Γι' αυτό το λόγο και μόνο Για κάτι άλλο όχι Για, για γούστα βενζίνη 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 ναι, ναι, ναι. Τα ευρυδικά μου κινητήρα. τα ευρυδικά μου και ακούγονται κινητήρα και έχουν και λίγο ρεύμα. Ναι, αλλά είναι διάμυσο, λίγο α. πιο βαριά, είναι λίγο αυτά και εμεί επειδή θέλουμε να πατάμε yeah. είναι και λάζ, αργά. Ε, και είναι, είναι, και αργά. Είναι, είναι λίγο μαζορίζ, <laughs> <laughs> νομίζω είναι καλύτερο να είναι σκέτο. Έτσι. Πάνω ξέρω, για πριν, ε? Κατά πόσο θα το έχουμε, για πόσο καιρό θα τα έχουμε, θα μπορούμε να. Κοίταξε, τώρα λίγο πάνε να αλλάξει πάλι αυτή η ιστορία. Γιατί ξεκίνησαν και είχαν πει θα σταματήσουν να κυκλοφορούν τα, τα θερμικά αυτοκίνητα. Τα θερμικά, το λέγοντα βενζίνη, πετρέλαιο, γενικότερα κινητήρα εσωτερική καύση. Και λένε ότι θα είναι μόνο ηλεκτρικά. Είπανε το 30. Το 30 έγινε το 35. Τώρα αρχίζει και ανακατεύεται πολύ όμως, η τράπουλα. Γιατί μπαίνουν και οι Κινέζοι και μπαίνουν και με πολύ μεγάλη φόρα. Με καλά αυτοκίνητα. Ποιοτικά φαίνονται εκ πρώτη ηλεκτρικά, και τα ηλεκτρικά στην Κίνα είναι σαν να βγάζεις σε σέρες είναι, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ε, και τώρα αρχίζουν λίγο και ενοχλούνται να το πούμε οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές και σου λένε μήπως τελικά έπεσε η κουβέντα αυτή τώρα αυτές τις μέρες. Μήπως να αυτό το 35 μήπως να το ακυρώσουμε για να μην μα έρθουν οι Κινέζοι με τα να... <laughs> Γιατί εσύ και εγώ που μα αρέσουν τα βενζινοκίνητα, θα πούμε τι ωραία, τι καλά. Τουλάχιστον εμεί να μην τα προλάβουμε. Ναι. Δηλαδή να πάμε να αγοράζουμε, θέλουμε δεν θέλουμε Μην κρατήσουμε αυτοκίνητο και καλά επειδή είναι βενζίνη, να πάρουμε και ένα πιο καινούριο που θα υπάρξει. Δεν ξέρω, θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Πάντω για σήμερα που ήρθε νωρίτερα και κάναμε και το challenge με τον εξωμηνευτή οδήγηση, σου δώσαμε ένα καθαρό αιμοθερμικό αυτοκίνητο. Όπω όλοι λοιπόν καλεσμένοι μα, ο Σοκράτη οδήγησε αυτό εδώ. Το ιστορικό Μίνι Κούπερ στην πίστα του Nürburgring, τη μικρή είπαμε και έγραψε ένα γύρο. Και έφτασε τώρα η ώρα να δούμε τι Μετά γύρο από έκανε. Μετά από του γύρου που για πρώτη έκανες, φορά. Έκανε εντάξει. εντάξει Πολεμήσαμε δεν σε βάλαμε ειδική ή... διαδρομή, σε βάλαμε πίστα. Οπότε ναι, για σένα ναι. ήσουν λίγο έξω από τα νερά σου. Ε, εντελώ. Και εκτό γιατί πρώτη φορά κάθομαι εγώ σε τέτοιο πράγμα. Σε οπότε, το, ε, πρώτη φορά. Αν και μ' άρεσε, νομίζω ότι μπορεί να κάνει προπόνηση καλή. Μου το λέγανε, αλλά δεν καθόμουν ποτέ. Ήθελα να. Θε στην αρχή που ξεκίνησε λίγο να βρει τα πατήματά σου, πώ είναι. Εντάξει, και τη μονιέρα δεν είναι αγωνιστικό αυτοκίνητο να έχει το feedback που έχει, αλλά μέχρι να πάρει λίγο το feeling που πήρε, σε ένα γύρο εγώ σε έβλεπα να θα μάτζεσαι τα τετακέ, θα μάτζεσαι τα γρασίδια, τα πολλά τουλάχιστον. Ναι, ναι. Λοιπόν, και άρχισε να <laughs> έβλεπα γραμμέ, σιγά σιγά τα φρένα, θυμόσουνα, έβλεπα τα πόδια σου, λέω να το σου άνθρωπο, λέω το έχει. <laughs> Έστω και σε sim racing. Οπότε, για να δούμε τι χρόνο και τι γύρο έχει κάνει ο Σοκράτη. <laughs> θα δούμε τον καλύτερο γύρο που έχει γράψει. Πώς σου πάνε για το κουταράκι. Σίγουρα πρώτη φορά, έπαθα... Και πρώτη φορά σε σιμιλέτρο σε βάλαμε και Τώρα, σε... Τώρα δεν το, είπα θα το τα παιδιά μου, ειδικά ο μικρός μου ο γιος και θα λέει «Α, εκεί έκανες, εμένα δεν κάθεσαι στο σπίτι καθόλου». Ωπ, τι έγινε εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, το χάσαμε. Τι θέλει να ανάκει το καημένο, έχει δεκάρες ζάντες τι έχει. Ωπα-πα-πα, ροπέντε, όχι. Μάλλον κλειστρώντας το πας. Άμα είναι ο οδηγός ωραία, λοιπόν, φαίνεται, ρε παιδί Έτσι, ε. Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο, όμως, με αυτό το αυτοκίνητο, που είναι παλιό ιστορικό, όλα αναλογικά, πετρατάχυπτο. Αυτό ήταν αλήθεια ωραίο, ήτανε. Αν κάτσε και το συνήθω. Θέλει λίγο ασχοληθεί, ναι. ναι. Είναι και πίστα λίγο εδώ. Έχει κάποια σημεία τώρα που αυτό που είναι λίγο κρυφό, δηλαδή πρέπει να το ξέρει. Να μου άρεσε το πατημένο κομμάτι. Μια δεξιά που δεξιά έρχεται. Δεξιά, να πιο κάτω. Πο, 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 πο. Καλά. Είχε χάρη που είχε λίγο τσιμέντο και μα έχει χορτάρει σε έβγαζε... Τι κοιτούσα το πατέρα ρε και με έβλεπα πολύ λίγο και τρελαινόμουν. <laughs> με, με 60 πάω καλά πάμε, πρέπει να μας παίρνουμε. Αυτό δεν είναι Φάμπια Ασοκράδη. <laughs> <laughs> αυτό το πατημένο λες, <laughs> <laughs> ε. Ναι, ναι, αυτό πολύ ωραίο. Και το εσάκι το τελευταίο. <laughs> το δύσκολο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ καλά. Το πέρασε. Νομίζω πω έχει γράψει από του καλύτερου γύρου που το έχω δει μέχρι στιγμή. Εδώ μιλάω για πόντκαρ. Right. Στην ουσία, yeah. Ή έγινε, σου κόλα. τι ματιά Κοίταξε, είσαι ο τρίτο που έχει έρθει στο πόντκαρ. Οπότε έχει να ελκύσει το χάρτη του Θεοφράστου και τον Άκη τον Τεμπερίδη. Για να δούμε. Ο χρόνο τελείωσε. Ε, δεν νομίζω να του πέρασα. Δεν νομίζεις, ε, ούτε, δεν ούτε έναν, τίποτα. Ε, δύσκολα. Ο χρόνος του Σοκράτη είναι 2 λεπτά, 24 δευτερόλεπτα και 987 δέκατα. Είσαι πολύ λίγο αργότερος από τον Άκη Τεμπερίδη. <laughs> Μπράβο. Πέραμε έναν οδηγό αγώνα και σήμερα και περιμέναμε να πάμε μπροστά. <laughs> αλλά. Ο Τεμερίδη έχει 2-23-7-18. Mm -hmm. Είσαι ένα δευτερόλεπτο και κάτι πολύ ψηλά πιο αργό. Συγχαρητήρια. Και χα... Έχει γυρίσει τον κόσμο με ένα ιδέκο και ήρθε εδώ πέρα και μα έκανε ταχύτερο χρόνο. Ε, και, και έχει πάρει με το πρωθύνο τα Ελλάδο ε, και ε, δεν κατάφερε να περάσει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δικαιολογεί σε πρώτη φορά oh. σε simulator. Oh. Εγώ πρώτη φορά κάθομαι. Δεν ξέρω άγγισα την εμπειρία ξέρω, από αυτό ναι. το πράγμα. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο Άγγισα έχει πάει στην αληθινή την πίστα, την έχει οδηγήσει. Έχει και μια... ε, ναι, έχω εγώ, και, και ένα και feeling. Και και η πίστα δεν μ' αρέσει κιόλα. Αλλά από εκεί και πέρα, σα... κάθομαι πρώτη φορά. Μ' άρεσε να σου πω την αλήθεια. Έχαλες λίγο τον τα... οδηγό αγώνων ναι. που είχε μέσα σου. Σε είδα, ήσουν σε ναι. κάποια σημεία λίγο γλιστρώντα, λίγο έτσι, ε, μόλι το έμαθε. Ναι. Εντάξει, και ο Χάρη που ε, ζωρίστηκε είναι η αλήθεια με το μηνικό, δεν του τέριαξε τόσο πολύ και το σχημιλίτρο και όλα αυτά, και αυτό δεν ξέρω αν είχε ξανακαθίσει. 2,57. Οπότε εσύ με την περίδη είστε μπροστά για την ώρα. Ε, Μένει να δούμε τώρα. Κοίταξε ο Άκη. Είναι και, σε... και πίστε. Έτρεχε αυτά. Έχει, έχει. Σίγουρα θα κάνει και θα παίζει λίγο περισσότερο από μένα. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω Άξε, αν... Εγώ δεν, ε, ε, δεν το έχω κάνει ποτέ. Πρώτη φορά έχω κάτσει. Παρ' όλα αυτά όμω δεύτερο με... χρόνο θα μπει στου τρει δεύτερου χρόνου. Αλλά Εντάξει. κοντά στον πρώτο κρατάμε Εντάξει. αυτό. Εντάξει. Πολύ καλό. Να είναι Πολύ καλά. καλά. Συγχαρητήρια στον Άκη. Και εύχομαι να διατηρήσει την πρώτη Θα φανεί. Λοιπόν, σοκράτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μα σε αυτό το επεισόδιο. Νομίζω πω κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω, Γιάννη, πάρα πολύ για όλο το... αυτό που έχει κάνει. Μπράβο, δηλαδή, που μιλάμε για αγώνε. Εγώ χαίρομαι στο κομμάτι των αγώνων. Ε, είναι πάρα πολύ καλό και εύχομαι να το συνεχίσει να είσαι κοντά στου αγώνε. Γιατί και εσύ και ο πατέρα σου είστε όλα τα χρόνια κοντά στου αγώνε. Γιατί εγώ από πιτσιρικά στο μπαμπά ε, τον είχα έτσι πολύ ιδιαίτερη συμπάθεια εύχομαι και εσύ να συνεχίσεις ε, αυτό το πράγμα και ό,τι μπορείς να κάνεις για τους αγώνες ε, θα ήθελα πάρα πολύ τους αγαπάω, εγώ, τους αγώνες, να, το συνεχίσεις και από την μεριά του αγωνιζόμενου και από του θεατή αν θες και από τη μεριά προσφέρεις, Προσφέρει του... και προσφέρεις όλα τα χρόνια η οικογένειά σου στο μηχανοκίνητο οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτό που θα ήθελα να σε ευχαριστήσω περισσότερο να είναι να το συνεχίσεις, μην το σταματήσεις το μηχανοκίνητο. Έτσι, αγαπάμε μηχανοκίνητο αθλητισμό, αγαπάμε αγώνε, αγαπάμε αυτοκίνηση. Αυτά όμω για σήμερα, αυτά με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Σοκράτη Τσολακίδη, έναν οδηγό αγώνων, έναν πρωταθλητή σήμερα μαζί μα. Τώρα, μένει να δούμε τι θα γίνει τελικά αυτό ο χρόνο. Το τεμπερίδι θα σπάσει. Για να δούμε τι θα κάνει ο επόμενο καλεσμένο μα. Ποιο θα είναι, τι θα κάνει με το Μινι Κούπερ και τι πράγματα θα έχει να συζητήσουμε εδώ. Μέχρι την άλλη φορά, να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.